Λοιπόν, δύο πράγματα πρέπει να πούμε ξεκινώντας. Ναι. Να κάνουμε την κριτική μας και την αυτοκριτική μας. Και ξεκινάμε πάντα από την αυτοκριτική, ναι, γιατί τέτοιοι είμαστε. Ναι. Λοιπόν, δεν πιστέψαμε, κύριε Κυριάκο, τη Σαχτάρ. Mm-hmm. Εντάξει, δεν την πιστέψαμε, δεν την πιστέψαμε καθόλου. Την πιστεύαμε παλιότερα. Θυμάστε τα παλιά τα χρόνια που λέγαμε, η Σαχτάρ στην έδρα της τα πηγαίνει καλά, παρότι εκτός έδρας δεν τα πηγαίνει καλά. Τώρα είπαμε ότι δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά η Σαχτάρ. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Παπ, σικάν 1-0. Bye bye. Mm-hmm. Κατάλαβες, λοιπόν. Δεν την πιστέψαμε. Εντάξει. Όχι όλοι. Όχι όλοι, ναι, σε αυτό το στούντιο δεν την πιστέψαμε. Ο κύριος Κώστας την πίστεψε, την πίστεψε όπως πρέπει. Λοιπόν, και γι' αυτό, αλλά. Και γι' αυτό τώρα έχει γίνει όμιλος 9-7-6 Μπαρσελόνα, Πόρτο, Σαχτάρ και θα γίνει κόλλα στις δύο τελευταίες αγωνιστικές όπως καταλαβαίνετε πλέον. Έτσι, με την πρόκριση ανοιχτή και για τους τρεις. Λοιπόν, και ταυτοχρόνως, την ώρα που η Ατλέτικο ανοίγει το σκορ απέναντι στη Σέλτικ με το πρώτο γκολ της βραδιάς στα βραδινά παιχνίδια. Δηλαδή, ο Γκριεσμάν είναι ο σκόρερ και κάνει αυτές τις γραφικότητες. Μεγάλος αυτός ο άνθρωπος, ένα πανηγυρισμό κανονικό δεν βρήκε. Ένα πανηγυρισμό δεν έχει βρει, ένα μαλλί δεν έχει βρει. Μία με τα ροζ, μία με τα τέτοια. Εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και πρέπει να έχουμε και άλλο γκολ. Έχουμε και γκολ για τη City. Ή κάτι έχει γίνει για τη City, γιατί γύρισε η κάμερα. Ευκαιρία, ευκαιρία. Παραλίγο γκολ. Λοιπόν, ό,τι σε Ατλέτικο είναι γκολ. Με ένα σουτ του Γκρέισμαν από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Οπότε τι θα πει ποιος έδωσε άσο της Σαχτάρ, παιδιά? Δεν ακούτε. Κύριος Κώστας. Δεν ακούτε. Κύριος Κώστας έδωσε άσο της Σαχτάρ. Και λέγοντας αυτό και κάνοντας την αυτοκριτική μας, ναι, πρέπει να πούμε ότι επίσης κάποιοι δεν πιστέψατε την Ντόρτμουντ. Ισχύει, βεβαίως. Έτσι, δεν την πιστέψατε την Ντόρτμουντ. Ούτε ο κύριος Κούλης, ούτε ο κύριος Κώστας πίστεψε. Ποιος την πίστεψε μόνο σε αυτό το στούντιο? Ο κύριος Γιάννης. Γι' αυτό λέμε, αν μας ακολουθείτε, ένας από εμάς θα πει το σωστό. Τώρα. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα ακολουθήσει έναν μόνο. Αν ακολουθείτε πιστά, κάποιος το έχει πετύχει. Ναι. Όταν λέμε και τα τρία σημεία, κάποιος θα παίζει μέσα. Τι κορόιδα είμαστε. Σε δύο μάτς τα είπαμε και τα τρία σημεία. Ναι, σε δύο μάτς. Σε δύο μάτς. Ναι. Στα υπόλοιπα ήταν διαφορετικά. Και περιμένουμε να δούμε. Πώς ήταν παλιά το προπό που έπαιζε μια διπλή, μια τριπλή, ξέρω εγώ. Ναι. Έτσι κάνουμε κι εμείς. Το κάνουμε σύστημα προπό. Ωραία ήταν αυτό. Ωραία ήταν παλιά το προπό, ε. Θυμάσαι ωραία με τα. Πώς το λένε με το. Που έγραφε και έβγαινε από κάτω, κόλλησα τώρα, πώς λέγεται αυτό. Το ταμπόν. Με ταμπόν, ναι. Τι ωραία. Τι μέρες κι αυτές. Ναι. Τι μέρες κι αυτές. Λοιπόν, και πρέπει να βάλε γκολ η Λειψία. Ναι. Ναι. Άσο το έχουμε πει αυτό, ε. Άσο το έχουμε πει, ναι. Τον έχουμε πιστέψει πολύ. Τον με παρασύρατε εσείς με τον Άσο, γιατί ήταν πάρα πολύ σίγουροι. Τον έχουμε παραπιστέψει. Ναι. Είναι αυτό που λες, εντάξει. Αυτό ποντάρουμε πάντα στο βαλκανικό ταμπεραμέντο, ξεχνώντας τη μεθοδικότητα. Αυτά. Γνωστό το βαλκανικό ταμπεραμέντο του Χουάνγκ, ας πούμε. Δηλαδή, Βαλκάνιος. Μεγάλο στην κούνια κουστούριτσα άκουγε ο Χουάνγκ. Τι να κάνουμε τώρα. Πρώτο πράγμα που είδε ο κύριος Τσιγκάνων. Δεν είδε κάτι άλλο στην τηλεόραση. Έτσι. Εντάξει, παιδί μου, απ' την άλλη, όταν ζει στο Βελιγράδι. Όσο να είναι, λίγο ποτίζεσαι. Πώς να το πω. Ναι. Λέω, όσο να είναι. Ναι, παιδιά, περιπέζουμε τον Γκριεσμάν. Γιατί δεν κατάλαβα τι είναι ο Γκριεσμάν. Ναι. Και δεν μπορώ να τον περιπέξω. Ιερό το ιερότοτε έμεινε. Ναι, ο δεν κατάλαβα τι είναι δηλαδή. Τι είναι. Οι 10 εντολές είναι το τίμιο ξύλο. Φυσικά θα τον περιπέξουμε τον Γκριεσμάν και φυσικά θα πούμε ότι είναι και υπερεκτιμημένος ο Γκριεσμάν. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ναι. Δεν ήταν ποτέ αυτό που μας έταξε ότι μπορεί να γίνει. Συγγνώμη κιόλα. Σωστό. Καλό παίκτη δεν έγινε ποτέ top class. Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Ναι. Δεν είπαμε ότι είναι άμπαλος. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έγινε και αυτό που κάποτε μας υποσχέθηκε. Αλήθεια είναι. Είναι και αυτό στο κλαμπ των ανθρώπων που επειδή πήραν μεταγραφή πολλών εκατομμυρίων, ξαφνικά ο κόσμος πίστεψε ότι είναι πραγματικά ένας παίκτης αξίας 120 εκατομμυρίων. Δεν είναι. Ναι. Όπως δεν είναι, ξέρω εγώ, ο Ζώα Φέλιξ. Επειδή πήρε μεταγραφή 120 εκατομμυρίων, όπως δεν είναι ο Κουτίνιο παίκτη των 160 εκατομμυρίων, όπως δεν είναι ο Ντεμπελέ των 130 εκατομμυρίων και πάει λέγοντας. Όπως δεν είναι ο Ιμάρ των 222 εκατομμυρίων, τι να κάνουμε. Ορίστε. Ναι, ο Σάντσο και όλοι αυτοί που κάναμε μεταγραφές παραπάνω από την πραγματική τους αξία. Κόλλι Παρί. Ναι. Καρμπόν, μωρέ, ναι. Καρμπόν, ταμπόν. Κάρμπον. Εντάξει. Ίδια κατάρρευση έχουν όλα. Τάι ον. Σε μπον. Ναι. Σάιμον Λεμπον. Ναι. Θα μπορούσε να είναι Λεμπον.
Από εκεί κεφαλιά του Μαρκίνιος και εκτέλεσε από πολύ κοντά. Ένα γκολ που αν το δεις στο live λες, ο Σκρινιάρ ποιος ήτανε. Ναι. Που λες, ξέρεις, offside, αλλά δεν είναι offside. Κακή, πολύ κακή εδώ πέρα αμυντική αντίδραση των παικτών της Μίλαν. Και ουσιαστικά μια κεφαλιά από τα δύο μέτρα πολύ εύκολη. Η Πάρη ανοίγει το σκορ. Οπότε έχουμε τρία γκολ στη βραδιά μέχρι στιγμής. Ατλέτικο Σέλτικ 1-0, Ερυθρός Αστέρας Λειψία 0-1 και Μίλαν Πάρη 0-1. Παιδιά, τι να πούμε για τον Γιούτσο που λέτε από ναι. Τον Γιούτσο. Κάθε παλιός ο Γιούτσος καταρχάς ήταν περισσότερο ένα ίνδαλμα για τη γενιά, ας πούμε, των πατεράδων μας. Ναι. Παρ' όλα αυτά, κάθε σπουδαίος ποδοσφαιριστής του παρελθόντος που φεύγει ένα κομμάτι, ας πούμε, από την ψυχή των ανθρώπων που αγαπάνε μια ομάδα και που αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Yeah. Και ειδικά σε εκείνες τις εποχές που το ποδόσφαιρο ήταν πιο ρομαντικό, δεν είχε καμία σχέση με το σημερινό σε επίπεδο φανατισμού, πόρος κτλ. Καφρίλας και όλα αυτά τα πράγματα. Είχε αγάπη πραγματική για το ποδόσφαιρο και μόνο και μόνο το σύνθημα έμπαινε Γιούτσο είναι κάτι το οποίο έχει περάσει από γενιά σε γενιά. Ακόμα και από ανθρώπους που δεν ξέρουν καν ποιος είναι ο Γιούτσος, ξέρουν το έμπαινε Γιούτσο. Σωστά. Είναι ακριβώς έτσι. Είναι το έμπαινα που επικράτησε στα χρόνια μας. Το έμπαινα, βέβαια. Μπορεί. Το οποίο το έβγαλε ένας μικροπολιτής σε κάποια φάση κάπου τον είδε και του είπε το έμπαινε Γιούτσο. Θυμάμαι, μου είχε πει σε κάποια φάση παλιότερα ο πατέρας μου ότι αφότου καθιερώθηκε το έμπαινε Γιούτσο, μετά άρεσε τόσο πολύ στους φίλους του Ολυμπιακού το ρήμα. Που άρχισαν να το χρησιμοποιούν και για άλλους. Δηλαδή, πάντα ήταν σήμα κατά τεθέν του Γιούτσου. Ναι. Αλλά ας πούμε το χρησιμοποιούν και για άλλους. Δηλαδή, θυμάμαι μου έλεγε ότι μαζί με το Γιούτσο έπαιζε ο Βασίλης Μποτίνος. Ναι. Στην... Και λέγανε αντίστοιχα, έμπαινε μωρή Μποτίνα. Δηλαδή, άρχισαν να το χρησιμοποιούν και για άλλους. Τύπου για να δώσουν την όθηση από την κερκίδα. Ωραία πράγματα. Ποιος, ο Μποτίνος, ο Μποτίνος, ναι. Και είδα τώρα μήνυμα για τον Γκρεσμάν προφανώς. Λέει αυτός έκανε και κάτι. Εσύ ανύπαρκτη τι έχεις κάνει πουθενά. Έχω κάνει το Fight Club, ας πούμε το Γιάννη. Έχει κάνει Fight Club ο κύριος Γκρεσμάν. Έχει κάνει Fight Club. Πες μου αν έχει κάνει Fight Club ο κύριος Γκρεσμάν στη Μαδρίτη ή στη... όπου έχει πάει στη Βαρκελόνη. Να το βάλουμε κάτω να δούμε ποιος έχει καλύτερη εκπομπή. Τι θα κάνουμε. Τρομερό. Εκτός αν το κριτήριο για κάποιους ανθρώπους είναι πόσα λεφτά βγάζει ο καθένας, ας πούμε. Γιατί ξέρεις, κάποιος είναι πετυχημένος και καταξιωμένος στην κοινωνία γιατί έχει βγάλει λεφτά. Ξέρεις, οπότε πάω να βάλουμε μετά, ξέρω εγώ, βαρόνους ναρκωτικών, τράπερ, διαρρήκτες, δολοφόνους, ξέρω εγώ, εκτελεστές. Ισοφάρηση Μίλαν. Έτσι, μωρή Μίλαν. Ισοφάρηση Μίλαν με γυριστό. Το οποίο εντάξει θα το δείτε στα site ως δείτε το καταπληκτική, την καταπληκτική ισοφάριση της Μίλαν με ανάποδο ψαλίδι. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Ναι. Σας το λέω από τώρα, πριν μπει στα δεν site. Δεν υπάρχει ισοφάριση. Υπάρχει ισοφάριση. Δεν υπάρχει καταπληκτική ισοφάριση. Δεν είναι καταπληκτική και δεν είναι με ανάποδο ψαλίδι. Εντάξει, τίποτα από όλα αυτά. Γυριστό είναι. Είναι ένα απλό γυριστό. Δεν είναι ωραίο δηλαδή το γυριστό. Τα βλέπουμε τόσο πολύ συχνά που δεν σου κάνει πια καμία αίσθηση. Κάτσε να το πέρα, το γυριστό. Έλα, ωραίο είναι, ωραίο. Έλα, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Είναι ένα γυριστό. Ανάποδο. Λοιπόν, θυμείτε, ποιο ήταν το τελευταίο πολύ ωραίο ανάποδο ψαλίδι που έχουμε δει. Εντάξει, από Έλληνα, από Έλληνα. Είσαι χιδαίος. Είσαι χιδαίος του Ριτσάρλισον. Ναι, ήταν ωραίο. Αλλά του Ριτσάρλισον. Ποιο είναι ο τελευταίο παίκτη που έχει σκοράρει με ανάποδο ψαλίδι για την εθνική. Ο Σαμαράς. Όχι, δεν ήταν ψαλίδι Σαμαρά. Τι ήταν το Σαμαρά. Δεν. Τα κουνάκι ψαλιδάκι ήταν. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι ήταν. Τα κουνάκι ψαλιδάκι ακούω. Τα κουνάκι ψαλιδάκι. Τι λογισμός είναι αυτός. Ήταν τα κουνάκι για να φέρει την μπάλα μπροστά του με πλάτη στο τέρμα και ψαλιδάκι μετά στα καπάκια. Είναι ένα από τα κορυφαία γκολ της ιστορίας του ποδοσφαίρου. Τι να κάνουμε όλο τώρα. Των εποχών, δηλαδή. Όλο των εποχών. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Θα το θυμηθεί ο Κούλης. Λοιπόν, είναι ανάποδο ψαλίδι του Μαχλά. Σε Ελλάδα-Λουξεμβούργο, νομίζω. Του Σαμαρά σου λέω. Πιο πρόσφατο είναι, το τελευταίο είπε. Είναι του Σαμαρά. Ήμουνα στο γείτονα στο μάτι. Ναι. Έχουμε εξασφαλίσει την πρόκληση για το Μουντιάλ του 1994. Έχουν έρθει στο ΤΕΛ. Ναι. Μας έχουν δώσει. Προσκλήσει. Προσκλήσει γιατί δεν πήγαινε κανένα τότε. Γιατί δεν πήγαινε κανένα. Παραπήγαμε εκεί την πέρα. Ναι. Ήταν προεόρτιο στα καπνογόνα με τη Ρωσία μετά από. Καλά, εντάξει. Ο Γιώργης, ο Σαμαράς, παιδιά, τα κουνάκι, ψαλιδάκι, ο πιο πρόσφατος. Αφήστε τον κύριο Μαχλά στην ησυχία του. Ναι, ναι, ναι. Βάλε ο Γκουίκ, έχασε μετά 5 γκολ. Εντάξει, γιατί. Τι σημασία έχει. Δεν καταλαβαίνω. Τι το αναφέρει, δηλαδή, ότι έγινε κάτι, δηλαδή. Τι έγινε, δηλαδή, που έβαλε ο Φάνης. Όταν έπρεπε να το βάλει ο Φάνης, δεν το βάλει. Μην μου τα θυμίζει τώρα. Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά. Μην μου τα θυμίζει τώρα. Ο Νάβας το πιάσε, δεν το πιάσε ο Τσιντότας. Εντάξει. Με κάθε σεβασμό. Ναι, με κάθε σεβασμό το λέω. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Εντάξει. Δεν
Το έγκλημα σε εκείνο το μάτς, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν έγινε στα πέναλτι, έγινε στο πώς φτάσαμε μέχρι τα πέναλτι. Ναι, ναι, με παίχτη παραπάνω, ώρα, με ευκαιρίες. Με ευκαιρίες. Μία ώρα με παίχτη παραπάνω. Λάζαρος, θυμάμαι, ο καθένας ήθελε να βάλει το κόμμα μόνος του. Αν μου επιτρέπεις, δεν παίζαμε εναντίον 10, με τον Brian Ruiz μέσα, εναντίον 9 παίζαμε. Συγγνώμη κιόλας, okay. Συγγνώμη κιόλας. Τυπικά εναντίον 10 παίζαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Συμβαίνουν αυτά. Ναι, οπότε... παιδιά, ψαλίδια έχουμε δει πολλά. Λέμε τώρα για την εθνική. Γιατί ψαλίδια έχουμε δει πολλά. Καλά. Ναι. Από τον Αναστόγιαν έχουμε δει δηλαδή. Έχουμε δει και ψαλίδια και βολπλανέ και γυριστά και όλα τα ωραία. Και από τον Αλεξανδρέα έχουμε δει βεβαίως. Πολύ ωραία, πολύ ωραία πράγματα. Εντάξει, το ψαλιδάκι είναι εκλείπινη η αλήθεια. Δεν έχουν πολλές τέτοιες φάσεις πλέον. Και εντάξει, δεν είναι και εύκολο. Αν πολύ ωραίο ψαλίδι έχει βάλει ο Βαν Μπάστεν. Εντάξει, παιδιά, και ο Μπέιλ έχει βάλει φοβερό ψαλίδι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχουν βάλει από πρόσφατα. Αν μιλάμε για εξωτερικό, που φοβερά ψαλίδι, γιατί ήταν και εντυπωσιακό ο τρόπο που πήδηξαν στον αέρα. Και είναι ωραία, είναι ομορφιά, ρε. Είναι ομορφιά, δηλαδή τα θυμάσαι τα ψαλίδια. Βέβαια. Είναι ομορφιά τώρα. Αυτό του Ριτσάρλισον, α πούμε, που είπε ο Κυριάκο, το έχω αποδείξει. Κακό, γιατί ξέρω εγώ, όταν ένα άνθρωπο είναι επιθετικό και βάζει τρία γκολ με στην χρονιά, πρέπει να τα θυμάσαι. Ναι. Είναι, ξέρει, σαν τα αυγά τη στο Game of Thrones. Είναι, ξέρει. Ναι, ρε παιδί μου, λες τώρα αυτά είναι τα τρία αυγά, θα βγουν δράκια από μέσα. Δηλαδή τα τρία γκολ τέτοιου είναι πολύτιμα. Δεν γίνεται να πεις ότι δεν τα θυμάμαι. Ναι. Τι έγινε τώρα, έβαλε γκολ ή. Όχι, δεν έβαλε. Αλλά απλώ έχασε μια ευκαιρία και ελέγχεται και για. Τι ελέγχεται. Και για offside. Δεν πήγε γκολ. Τέλο πάντων, ναι, offside είναι παρόλα αυτά. Που δεν έχει και σημασία στην πραγματικότητα. Δεν έχει σκοράρει ακόμα. Εσύ, εντάξει, θα το κάνει σε κάποια φάση του παιχνιδιού. Εντάξει, και σιαλμά από σέντρα σκούφαλη το τέτοιο, εννοείται ότι αυτό είναι, τα έχουμε πει, είναι η κορονίδα του ποδοσφαίρου. Δεν είναι όπως κορονίδα και το λέω γιατί είναι και θέμα εικόνας, το έχουμε πει. Δηλαδή, αν αυτό το γκολ σημειωνότανε στο Ολυμπιακό στάδιο, για παράδειγμα, σε παιχνίδι που έστω η μία ομάδα ήταν πιο γνωστή, δηλαδή αν ήταν ή ο Ολυμπιακός, ή ο Παναθηναϊκός, ή ο ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, και ήταν και σε εικόνα high definition, θα έπαιζε σε πιο κανονικά. Εγώ θα σου το πω διαφορετικά. Αν αυτό το γκολ το είχε βάλει, ξέρω εγώ, η Παρή του Μέση, του Νεϊμάρ και του Εμπαπέ, θα ήταν αιώνιο σήμα για αθλητικές εκπομπές. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είχε κάνει σέντρα με ραμπόνα, ας πούμε, ο Νεϊμάρ και ψαλιδάκι ο Εμπαπέ και γκολ, ναι. Θα ήταν αιώνιο σήμα αθλητικών εκπομπών. Ναι. Το έκανε ο Σκούφαλης με το Σιαλμά και το σνομπάρουμε. Σωστό. Εντάξει. Αυτές είναι αδικίες. Του Ριβάλντο, παιδιά, δεν ήταν το καλύτερο, αλλά ήταν από τα σημαντικότερα ψαλίδια. Ναι, με τη Βαλένθια. Ναι, βέβαια. Γιατί έδωσε θέση κατάταξη Champions League για την Μπαρσελόνα. Ακριβώς. Και ήταν από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Αυτό ήταν έξω από τη μεγάλη περιοχή ουσιαστικά. Δεν ήταν ένα απλό ψαλιδάκι από τη μικρή περιοχή. Ήταν τώρα. Εντάξει, και του Λάταν βεβαίως διάφορα. Και του Λάταν το ανάποδο έξω από την περιοχή, εκείνο το καταπληκτικό γκολ που πέτυχε από το σπίτι του. Με την Αγγλία, λες, με το την φιλικό, Αγγλία, ναι. Βέβαια, ναι, ναι. Εκείνη η έμπνευση. Ναι, επίσης, ναι. Εντάξει, το Ριβάλντο είναι η αλήθεια, θέλει λίγο παραπάνω από τους, γιατί κιόλας σκεφτείτε, είναι ο Ριβάλντο στην Μπαρσελόνα. Παίζει η Μπαρσελόνα την έξοδό της στο Champions League. Του έρχεται η μπάλα έξω από την περιοχή και το καλύτερο που σκέφτεται να κάνει εκείνη τη στιγμή είναι ένα από το ψαλιδάκι. Δηλαδή εκεί είναι ο Βραζιλιάνος μέσα του. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν θα το κάνει ποτέ Ευρωπαίος αυτό το πράγμα. Και ήταν κάτι 4-3-3-2. Δεν θυμάμαι. 4-3-3-2, ναι. Εντάξει. Έπως. Εντάξει, μαγικό. Έπως. Μαγικό. Μαγικό Ριβάλντο πραγματικά. Αλλά βλέπετε, πρέπει να γυρίσουμε πίσω και πιο πίσω και πιο πίσω για να βρούμε τέτοια γκολ. Για πείτε μας τώρα εδώ πέρα στη νέα φουρνιά του ποδοσφαίρου, τίποτα ψαλιδάκια τέτοια εντυπωσιακά. Ναι. Είπαμε, του Μπέιλ, του Ρονάλντο, που αυτά είναι πάνε κάποια χρόνια πίσω, δεν είναι και πέρυσι φέτος. Ναι. Ας πω, τι να κάνεις. Ναι. Κάτσε αμαλώεις. Έλατε. Λοιπόν, θέλω πριν φύγουμε από τα παιχνίδια τα προηγούμενα, να πούμε, όπως αναφέρθηκε, ότι είχαμε ένα τρομερό happening στο παιχνίδι της Dortmund. Ναι. Με την Newcastle. Όταν οι οπαδοί της Dortmund πετάξανε ψεύτικες ράβδους χρυσού στον αγωνιστικό χώρο, πολλές τέτοιες, είχαμε μια προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης. Τι, για να πικάρουν τους Νιουκαστλέους λόγω διευθυσίας. Και ταυτοχρόνως σηκώθηκε πανό, εντάξει, συμβαίνει συχνά στα γερμανικά γήπεδα και οι φίλοι της Dortmund το έχουν ξανακάνει. Σηκώσανε λοιπόν ένα πανό στα αγγλικά τεράστιο, δηλαδή από τη μία άκρη της εξέδρας μέχρι την άλλη πίσω από το ένα τέρμα, το οποίο έγραφε ότι δεν νοιάζεστε για το άθλημα, το μόνο το οποίο σας ενδιαφέρει είναι τα λεφτά. Ενώ την ώρα που το απλώσανε,
τραγουδούσανε «Καταστρέφεται το άθλημά μας». Εντάξει, άλλη κουλτούρα ρε εσύ της Dortmund. Τους έχω μεγάλο σεβασμό από τη χρονιά εκείνη που χαροπάλευε η Dortmund να μείνει στην κατηγορία και εκείνοι όχι απλά γέμιζαν το γήπεδο, αλλά κουνιότανε όλο το γήπεδο από το μπαλμό και από τα συνθήματα κτλ. Δηλαδή από τότε τους έχω τεράστιο σεβασμό. Ούτε πεσήματα, ούτε τέτοια. Στήριξαν την ομάδα με κάθε τρόπο και κατάφερε η ομάδα να σωθεί και κατάφερε μετά να ξανανεύει, να κάνει πλανητισμό. Να... Βέβαια, βέβαια. Πολύ μεγάλη υπόθεση η τύπη εκεί πέρα. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Ναι, είναι έτσι όπως το λες. Είναι, είναι έτσι. Υπέροχο είναι επίσης, όμως θα έρθω σε ένα από τα, από τα θέματα της ειδικότητάς σου και πραγματικά θα πάρω πίσω τον τρόπο τον ασεβή με τον οποίο έχω αναφερθεί στο παρελθόν στο συγκεκριμένο καλλιτέχνη, μη κατανοώντας το μέγεθος της μεγαλοσύνης του, αλλά πλέον δεν μπορώ να κάνω κάτι διότι υπάρχουν οι αποδείξεις. Συναντήθηκε λοιπόν στο πλαίσιο μιας τέλος πάντων μια συνεργασία για ένα βίντεο κλιπ, τέλος πάντων. Συναντήθηκε ο Μέση με το Μαλούμα. Είναι το σημείο που βάζει Μαλούμα και παίζει τώρα, Κυριάκο. Είναι το σημείο αυτό ακριβώς, ναι. Συναντήθηκε ο Μέση με το Μαλούμα. Γύριζε ο Μαλούμα ένα βίντεο κλιπ το οποίο το είχε ονομάσει Τροφαίο. Και εμφανίζεται ο Μέση μέσα στο βίντεο κλιπ, γιατί προφανώς κάποια κολεγιά τώρα υπάρχει εκεί με Apple, με δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι, έτσι και κορασόν μόλις τρελανέ και κορασόν. Γιατί άμα είσαι Λατίνος Κολομβιανός και δεν πεις κορασόν, σου αφαιρεί τη σχολαφική το 10% των εισόδων. Ναι. Λοιπόν, και εμφανίζεται ο Μέση λοιπόν στο βίντεο κλιπ, φοράει ο Μαλούμα τη φανέλα της, πώς το λένε, της ομάδας, της Inter Miami, και φοράει ο Μέση τη δεύτερη εμφάνιση, ο ένας τη ροζ, ο Μαλούμα τη ροζ, ο Μέση τη μαύρη, και εμφανίζει και του δίνει ένα κύπελο. Είναι ξεσκομμάτι, ας πούμε, του βίντεο κλιπ. Είναι μια σκηνή του. Αν ήθελα να το κάνω ρεαλιστικό, θα φοράει και λεμπία ο Μέση την όπερα για το κύπελο. Ναι. Αν ήθελα να το κάνω, να είναι απόλυτα, να είναι σινεμά βερίτε. Ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε τώρα τον Νορβηγό Λαμπριάκο που ετοιμάζεται να χτυπήσει πέναλτι. Λόγω της κοτσίδας το λέω προφανώς, όχι... Καλά, τον Βλέκας έπεσε πριν σουτάρε το μεταξύ. Τόσο χαμένος ένιωθε. Λοιπόν, και με αυτά και με τα άλλα... Ναι, ένα μέδαν. Λοιπόν, οπότε το τρομερό λοιπόν ότι έχουν ξεσβγάλουν διάφορες φωτογραφίες εκεί στη συνάντησή τους και ο Μέση δείχνει στις φωτογραφίες fanboy. Αντί να δείχνει ο Μαλούμα fanboy του Μέση, δείχνει ο Μέση fanboy του Μαλούμα. Ναι. Οπότε ναι, δεν μπορώ να πω ότι το είδα. Ναι, είναι έτσι. Ναι. Είναι έτσι. Είναι τυχαίο. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορεί να είναι. Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι. Έτσι, δεν είναι. Προφανώς συγκλονίστηκε. Εντάξει, μου άρεσε στα παιδάκια του, ρε παιδί μου, Μαλούμα. Ας φωτογραφίζουν τα παιδάκια του, Κώστα. Τα παιδάκια του δεν ήταν εκεί τώρα. Θέλω να πω, μπορεί να τον πρίζουν τα παιδάκια του να ακούνε Μαλούμα όλη μέρα και γι' αυτό το λόγο να ξέρεις, να γουστάρει κι αυτός. Δηλαδή θα έλεγε κάποιο το Μαλούμα για αυτές τις ηλικίες είναι. Για 12, 14, εγώ έχοντας δει τα παιδάκια του Μέση, δεν νομίζω να έχω. Δηλαδή πρέπει να έχω από Τόνι Μπένετ μέχρι Κώστα Καρουσάκη. Δηλαδή κάπου εκεί ανάμεσα πιστεύω ότι παίζουν. Δεν μπορώ ρε εσύ, δεν μπορώ να βλέπω τις φράτσες σου. Δηλαδή είναι παιδιά τώρα. Δηλαδή, μέχρι Κώστα Χατζή. Δεν ξέρω. Όλοι με πίκρανε ζωή. Σεβασμός στον Κώστα Χατζή. Σεβασμός. Βέβαια, άπειρο σεβασμός. Ναι. Συζητάμε, αλλά έτσι όπως το περιγράφεις. Μα τα βλέπω έτσι, λες και είναι μικροπαπουδάκια τα παιδιά. Δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς. Και έχουν γνώσει και τα τρία τα ίδια μαλλιά. Δεν έχουν κάνει να του πούνε εσύ, να του κάνουμε ένα κούρεμα αυτού, να δούμε πώς θα δείξει. Ρε, έλα, τα κουρεύει, τον έλα με κατσαρόλα σίγουρα. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Παίρνει την κατσαρόλα και τα κουρεύει. Γιατί όσοι περιπτώσει θυμούνται το κούρεμα με κατσαρόλα, καλό είναι να κάνουν κανένα τσεκάπ μια φορά δύο το χρόνο, μια φορά στα δύο χρόνια. Ξέρει με ποιον το έχω συνδυάσει το κούρεμα κατσαρόλα πάντα. Οπότε σκέφτομαι το κούρεμα κατσαρόλα, ο πρώτος που σκέφτομαι. Θυμήθηκα το κούρεμα στο Ίκαφ. Και το συγκεκριμένο άνθρωπο που δίνεις εκτός αέρα. Ναι. Συγγνώμη. Είναι inside αυτό. Ναι, συγγνώμη. Ο πρώτος που σκέφτομαι λοιπόν όταν
σκεφτόμαι κούραμα κατσαρόλα. Είναι ο τραγουδιστή των Τσάρλαταν, το θυμάσαι. Ναι, βέβαια, πώς το θυμάμαι. Είναι ο πρώτος, δηλαδή, που όταν σκέφτομαι κούραμα κατσαρόλα, σκέφτομαι κατευθείαν αυτόν. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί, αυτός μου έρχεται στο κεφάλι. Λέει κάποιος, δεν θα ήταν υπέροχο plot twist να αποδειχθεί ότι ο Μαλούμα είναι γιος του αντίπαρου του Μασλουμίδη που έκοψε το επίθετο λόγω εξωτερικού. Θα ήταν Μασλούμα τότε. Ναι, μπορεί να το κόψει. Ναι, υπέροχος. Εντάξει, και κανονικά είναι αυτό που λέμε εδώ, αντίπας ο μπαμπάς σας, έτσι. Κανονικά. Προς τους Μαλούμες όλου του κόσμου, αντίπας ο μπαμπάς σας. Ναι. Αντίπας είναι ΠΚΠ. Για κάθε Μαλούμα. Σιγά να κουρέψει ποτέ κατσαρόλα. Όχι. Όχι. Ε? Όχι. Εμένα δεν μπορούσα λόγω μαλλιού ούτως ή άλλως. Ναι, δεν είχα όχι. Το μαλλί για να κουρευτώ κατσαρόλα. Εσύ κουλή. Όχι, ούτε εσύ. Όχι. Κατσαρόλα, όχι. Αλλά διάφορα γελία κουρέματα στο κουρέα το νιάσο όταν ήμασταν μικροί. Βεβαίως έπαιζαν και γελία κουρέματα της ηλικίας. Ναι. Αλλά όχι. Γελία που τα ζήτησες εσύ ή γελία που τα κάνανε. Ο παιδάκι ήμουνα. Όταν είναι παιδάκια τώρα που μεγαλώνουν στη δεκαετία του 70, ας πούμε. Και του 80. Τόσο μικρός, λες. Ναι, μιλάμε 80, για 70, ξέρεις, γεννημένος το 73, ξέρω εγώ, 6 χρονών, 7 χρονών, δηλαδή δεκαετία 70 ακόμα. Ναι. Τα κουρέματα της εποχής δεν ήταν και φάσιο Νάικο. Ναι, ήταν από Playmobil λίγο η φάση στο κεφάλι. Από Playmobil έπαιζε, ναι. Τι άλλο σου κάνω, σου κάνω κάποιο χωρίστρες, ας πούμε, τέτοια. Όχι, ξέρεις. Πάρτου τα μωρέ λίγο. Ναι, αυτό, πάρτα. Πάρτου τα μωρέ λίγο να μην έχει αυτή τη μαλούρα, δεν μπορώ να το βλέπω. Να διάσει λίγο, να καθαρίσει λίγο το κεφάλι του. Ναι. Αυτού του παιδιού. Θα και μας γεμίσει ψήρες. Ναι. Αυτό ήταν το κούρεμα τότε. Δεν θέλανε και πολλά. Και μιλώντας για ψήρες. Και μιλώντας για ψήρες. Έτσι, επειδή έχουμε προλάβει εποχές. Και τώρα έχει ψήρες, ακούω από εδώ και από εκεί. Ναι. Αλλά έχει προϊόντα τώρα που. Ναι. Λοιπόν. Όσοι έχουν φέρει τσεμπέρι. Τσεμπέρι. Με φάρμακο μέσα το οποίο το βάζει στο κεφάλι, στο σπίτι. Το κλείνει το τσεμπέρι γύρω-γύρω. Ώστε το επόμενο πρωινό να βγει το τσεμπέρι με τις πεθαμένες ψήρες μέσα και να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή σου. Με νιώθουν αυτή τη στιγμή. Τσεμπέρι, όπως το λέω. Ούτε φάρμακα στο κεφάλι. Φακιόλι που λέμε. Ναι, το βάζει στο κεφάλι. Μέσα. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, κλειστό γύρω-γύρω για να μην μπορέσει να φύγει από μέσα ούτε η ψήρα ούτε το φάρμακο. Έμενε ώρες όλο το βράδυ ιδανικά και το πρωί το βγάζες και ήταν ψόφιες οι ψήρες μέσα στο τσεμπέρι. Γιατί αυτό είναι το φάρμακο της εποχής. Αλλιώς ψηλή. Κούρεμα με την ψηλή. Ναι. Σε περίπτωση που δεν υπήρχε γιατρία. Κατάλοιπο τη εποχή του τεντιμποϊσμού. Ναι. Δηλαδή είχε μείνει ψηλή. Ναι. Κούρεμα με την ψηλή. Ώστε να φύγουμε να κουρέψουμε σελοτέιπ για να βγει ευθεία εφράτσα μπροστά. Ορίστε. Γιατί. Άσχημα ήταν δηλαδή. Το βρήκαν το κόλπο. Το βρήκανε. Τα ζόρια στα κουρέματα ήταν μετά, όταν αρχίσαμε να κάνουμε τις μικρές χαζές εφηβικές μας επαναστάσεις και θέλαμε να αφήσουμε μαλλί και οι δικοί μας θέλαμε να μας τα κουρέψουν τα μαλλιά που αφήναμε. Εντάξει, εκεί από μια ηλικία και μετά δεν μπορούσαν να μας κουρέψουν. Θέλω να πω, όταν εγώ άφησα μαλλί πια ήμουνα, ξέρω εγώ, 18. Δεν μπορούσαν να. Όχι, εγώ δεν λέω 18, μικρότερος. Μικρότερος, τι μάλλον είναι αυτό, πόσο μάλλον είναι. Ποντικοχετούλες. Ποντικοχετούλες παίζανε την δεκαετία του 80. Ποντικοχετούλες, αλλά μαλλί μακρύ, δύσκολα. Να. Έπαιζε μακρύ. Όχι, μακρύ στη όχι. Στη δεκαετία που μεγαλώσαμε, την εποχή που μεγαλώσαμε, μακρύ, δύσκολα. Όχι, ναι. Έπεφτε και κολόχερο από το σχολείο. Ζαλίτης. Ναι. Και από το σπίτι και από το σχολείο έπεφτε κολόχερο. Για μακρύ έπρεπε να φτάσεις βαθύ λύκειο ή μετά. Ναι, βαθύ λύκειο λέγοντας για τρίτη. Ναι, τρίτη. Ναι, όχι, βαθύ. Τρίτη, ναι. Ναι. Έτσι είναι. Τι, κατσαρόλα, καπελάκι τώρα, τι, ότι είναι το ένα καλύτερο από το άλλο ή το ένα χειρότερο από το άλλο. Και τα δύο αυτά τώρα, κατσαρόλα, καπελάκι, δηλαδή τι ήταν και το ίδιο χάλι ήταν. Και περίπου το ίδιο. Το καπελάκι έπαιζε πολύ, δυστυχώς. Το καπελάκι έπαιζε πάρα πολύ. Πάρα πολύ έπαιζε εκείνη την εποχή το καπελάκι. Το έχω υποστεί και εγώ το καπελάκι. Καπελάκι με χωρίστρα μέση. Όχι, καπελάκι του τύπου λίγο πιο κοντά εδώ και καπελάκι να πέφτει τα μαλλιά, ας πούμε. Ήταν για τα παιδάκια της εποχής εκείνης, ήταν το καπελάκι έπαιζε, ήταν must. Το έχουμε υποστεί, τι να κάνουμε, παιδιά τώρα. Το έχουμε υποστεί. Ναι. Κάπου υπάρχουν και φωτογραφίες ενδεχομένως. Εντάξει. Θέλω να πω, υπάρχουν ντοκουμέντα. Υπάρχουν. Ναι. Τι να κάνουμε. Πλάκα θα είχαν αυτά να τα δούμε, είναι η αλήθεια. Εγώ ευτυχώς δεν είχα ποτέ καπελάκι λόγω σπαστού μαλλιού. Σπαστού παύλα γουρού. Οπότε... Ναι, παιδιά, το τσεμπέρι έκαιγε κιόλας το κεφάλι μετά το φάρμακο. Δεν ήταν ότι το βάζει. Έκαιγε το κεφάλι σου, πύρωνε μέσα το κεφάλι γιατί το φάρμακο ήταν. Πώς το λένε. Καυστικό. Ναι, για να βέβαια. Πεθάνουν οι ψήρες, πέθαιναν και μερικά κεφαλικά κύτταρα. Δηλαδή, πέθαναν και μερικές φύτρες τότε. Τι να γίνει τώρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 10:30. Πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο.
Λοιπόν, το μόνο γκολ που χάσαμε είναι αυτό που πέτυχε η Πόρτο με πέναλτι του Εβανίλσον στο 32 για προηγείται της Αντβέρπ 1-0, αλλά όλα τα παιχνίδια πλην του Λάσο Φέγενορ, το οποίο το περιμένουμε όλοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί το συζήτησαμε αρκετά χθες, το οποίο είναι στο 0-0. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια έχουν γκολ όπως τα είχαμε πει. Και κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως εμάς με τον γνωστό τρόπο. Μπαίνετε sportfm.gr δηλαδή. Κλικάρτε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας και που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player μαζί του μια φόρμα. Μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr. Fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Και το ίδιο ακριβώς γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Και να πούμε ότι σήμερα έχουμε ολοφρεσκότατα δύο καινούργια podcast, δύο καινούργια Sombrero Stories στο κανάλι της, της Spotify. Στοίχημα στο Spotify. Βρε, δεν σας προλαβαίνουμε. Τα ρουφάτε σας φουγγάρια. Δεν προλαβαίνουμε να βγάζουμε καινούργια συνέχεια. Δηλαδή, αυτό τηλέφωνα, σπάει τηλέφωνο. Πότε θα βγάλετε και να τα ακούσαμε. Θέτε, πάρτε. Λοιπόν, έχουμε άλλα δύο καινούργια. Και είναι δύο πολύ ωραίες ιστορίες. Έχουν να κάνουν και οι δύο με την Ισπανία με έναν τρόπο. Η πρώτη ιστορία έχει να κάνει με τον σπουδαίο Μίκαελ Λάουντρουπ. Τον καλό Λάουντρουπ, που λέμε. Από τους δύο. Και την καριέρα του, κυρίως την καριέρα του αυτή, η οποία του έδωσε τη διεθνή καταξίωση, την παγκόσμια καταξίωση, που έχει πει καριέρα στην Ισπανία. Πολύ μεγάλη καταξίωση σχέση με αυτό που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας οι περισσότεροι. Όχι μόνο από τον κόσμο στην Ισπανία, αλλά από τους συναδέλφους του και από τους προπονητές. Δηλαδή, χαίρει τεράστιου σεβασμού ο Λάουντρουπ. Βεβαίως. Κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν μας πολύ περνάει από το μυαλό. Δεν θα τον έβαζε ποτέ κανείς, ας πούμε, σε μια λίστα με τους καλύτερους πολύ ψηλά. Θα λέει, καλός παίκτης, ναι. Στάζουν μέλη για αυτόν, συμπαίκτες, αντίπαλοι, προπονητές που τον είχαν, προπονητές που δεν τον είχαν. Δηλαδή... Όλοι. Και όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Ναι. Μα πώς γίνεται αυτός ο παίκτης να μην είναι στις δεκάδες, πώς γίνεται. Ναι. Δεν είχε καλό μάνατζερ. Δεν ήταν πολύ της δημοσιότητας. Ναι, δεν ήταν. Δεν ήταν Αργεντίνος Βραζιλιάνος, δεν ήταν Αλάνι. Ναι. Ήταν ένας καλοστεκούμενος, κομψός, ξέρεις, ποδοσφαιρικός μικρός δανδύς. Και έπαιζε την μπάλα αυτή τη φανταστική που έπαιζε. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι μια ιστορία. Και άλλη ιστορία, επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και αρκετά αστεία, θα έλεγα. Διότι περιγράφει την τρελή μανούρα που είχαν οι δύο πρόεδροι Σεβίλης και Μπέτης, οι κύριοι Λοπέρα και Ντελνίδο, πριν από πολλά χρόνια. Που το Σεβίλη Μπέτης έχει ούτως ή άλλως μανούρα και παραδοσιακά έχει μανούρα και κόντρα και αυτά. Αλλά αυτοί οι δύο. Να ακούσετε τι γινόταν παλιά, τι γινόταν αναμετάξει τους και τι κασκαρίκες έκανε ένα στον άλλο. Γιατί μιλάμε για κασκαρίκες κανονικές. Ναι. Πολύ ωραίες. Πολύ ωραίες ιστορίες και οι δύο. Λοιπόν, και τα δύο αυτά είναι σομπρέρο τώρα. Με ελληνικό ενδιαφέρον βεβαίως, με κοινό παρανομαστή, το Βραζιλιάνο Ντενίλσον, πέρασε για το μέρη μας. Βεβαίως. Ο σπουδαίο Ντενίλσον. Ναι, ρε σπουδαί. Ναι. Πολύ ωραίες ιστορίες. Αλλά έχουμε και κάτι για εσάς. Έχουμε πολλά πράγματα για εσάς. Καταρχάς, έχουμε, επειδή είναι η ώρα που πέφτει πείνα, είναι η ώρα που πιάνει πείνα, είναι η ώρα της Λαρτιτζιάνο. Είναι η ώρα που σας θυμίζουμε ότι η Λαρτιτζιάνο γιορτάζει τα 30 της χρόνια και τα γιορτάζει με έναν τρόπο εμφατικό. Βεβαίως. Τα γιορτάζει με έναν τρόπο φαγανό. Ναι. Και τα γιορτάζει με έναν τρόπο πεντανόστιμο. Ναι. Δηλαδή με τη γνωστή Chicago style deep dish pizza. Και αυτό σημαίνει τριπλάσιο κρεμόδες τυρί, σημαίνει χειροποίητη ζύμη τάρτας, σημαίνει πάνω από ένα κιλό απόλαυσης και σημαίνει τρεις διαφορετικές γεύσεις. Μαργαρίτα, πεπερόνι, καρμπονάρα. Ωραιότατα. Λοιπόν, είτε στο lartigiano.gr είτε στο lartigiano app μπορείτε να παραγγείλετε και με κάθε παραγγελία της συγκεκριμένης πίτσας μπαίνετε στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Σικάγο με το Joy Tours που είναι ειδική στα ταξίδια στην Αμερική. Ωραιότατα. Και μπράβο στη Λαρτιτζιάνο, μπράβο. Βεβαίως. Μπράβο για το ταξίδι στο Σικάγο, κυρίως μπράβο για την πίτσα αυτή. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και για εσάς σήμερα προσκλήσεις. Γιατί ο αφεντικό τρελάθηκε, γιατί δίνουμε εδώ πέρα, δίνουμε στον κόσμο να πάει να δει μπαλίτσα. Έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις σήμερα. Τη μία θα τη δώσουμε σε αυτό το ημίωρο και την άλλη μετά. Λοιπόν, ξεκινάμε από τώρα
22:43 μέχρι 22:58. Ναι, ναι. Στέλνετε μηνύματα για το παιχνίδι, για μια διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Λαμία. Mm-hmm. Στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Προφανώς είναι προσφορά της Στοίχημαν οι προσκλήσεις. Γράφετε ονοματεπώνυμο και αριθμό κινητού τηλεφώνου, το στέλνετε κανονικά στη φόρμα των μηνυμάτων. Προϋπόθεση να αισθάνω των 21 ετών και ο τυχερός θα κληθεί από εμάς να μας δώσει επιπλέον στοιχεία, δηλαδή άμκα, αριθμό ταυτότητα στο δικό του και του ανθρώπου που θα το συνοδεύει στο γήπεδο. Βεβαίως. Και το επόμενο ημίωρο έχουμε κι άλλο, ναι, άλλο, λοιπόν, άλλο ένα καλό. 22:43 μέχρι 22:58 δεχόμαστε τα μηνύματά σας για να μπείτε στην κλήρωση για τη διπλή πρόσκληση για το ΑΕΚ Λαμία. Έτσι. Τι θα πει Κασχαρίκες. Κουγκλάρετε, παιδιά. Έχετε ίντερνετ. Κουγκλάρετε. Κουγκλάρετε. Ή ρωτήστε τον μπαμπά σας. Ναι. Τι θα πει Κασχαρίκα. Γιατί και εμείς από τους παπάδες μας δεν το χρησιμοποιούμε. Δεν ήταν, αλλά καμιά φορά το χρησιμοποιούμε. Δεν ήταν της γενιάς μας Κασχαρίκα, ναι, αλλά. Ούτε το Ολυμπιακάκια και Παναθηναϊκάκια ήταν, αλλά όλα αυτά, ναι, κάπως πάνε μαζί. Ναι. Ούτε το Ολυμπίκ τε κουρελέ. Ναι. Δεν ήταν της γενιάς μας. Ναι. Αλλά περνάνε από ούτε γενιά το Καζούρα, α πούμε. Ούτε το Καζούρα. Λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω. Εντάξει, αλήθεια είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επειδή έχουμε Τσουλού. Να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί δεν έχουμε Τσουλού μόνο σήμερα, έχουμε Τσουλού και αύριο. Ναι. Έτσι. Σήμερα είχαμε τους ομίλους 5-8. Πούλησε, αύριο... θέλω συγκεντρωμένο τώρα. Ναι, στο δεύτερο σετ προβλέψω, θέλω να είσαι συγκεντρωμένο. Ναι. Πρέπει να επανορθώσεις. Μην κουνάς. Κάτσε, δεν έχω τελειώσει. Κάτσε, ρε Πούλη. Ναι, έλατε. Δεν έχω τελειώσει. Μιλάμε για αυτό που τελειώσαν νωρίτερα. Α, για αυτό που τελειώσαν. Ναι, τελειώσαν νωρίτερα. Τι να κάνουμε. Θα είναι ο κύριος Κούλης πιο. Ο κύριος Κούλης, το βλέπω σήμερα, το μάτι είναι πιο. Πιο γεμάτο αποφασιστικότητα είναι το μάτι. Πιο σοβαρό. Εδώ έφυγε Τάιγκερ είναι τώρα. Πιο δημοσιογραφικός, ναι, πιο. Ναι. Πιο απ' όλα. Φαγώθηκε, δεν είχε πει γκολ, δεν είχε πει γκολ. Γκολ Λάτσι. Το μοναδικό που δεν είχε πει. Σας το είπα, δεν πιστέψατε. Ναι. Γιατί δεν πιστέψαμε, τι είπαμε. Άσο είχα πει. Γιατί Λάσιο. Ο κύριος Κούλης δεν είχε πει άσο. Ο κύριος Κούλης δεν είχε πει άσο. Κάνει το παγόνι, ναι, ο κύριος, ναι, Κούλης τώρα. Ποιο μάτς, ποιο μάτς. Δεν ακούω, παιδιά, ναι, συγγνώμη. Τι για μπάλα λέμε. Συγγνώμη, ήμουν. Συγγνώμη, από το κοντρόλ μου μιλάγανε. Τι ωραίο αυτό να μην το έχουμε τώρα, ρε παιδί μου. Να μην έχουμε έστω, ρε παιδί μου, σε τεχνητά αυτό, αυτό το πάρε το μηδέν. Δηλαδή κάπου να. Αν θέλεις να ξεφύγεις κάπου, να έχεις κάτι τη. Να μην λες απλώς δεν σε ακούω, έπεσε το σήμα. Εντάξει, το πάμε αυτό. Το πάμε, το ξανά πάμε, η σύνδεση, το messenger. Πάρε το μηδέν. Πάρε το μηδέν. Για να υπάρχει και αυτή η αγωνία του ενδιάμεσου. Να είναι λίγο cliffhanger. Να ακούσει αυτό. Και να περιμένει, δηλαδή, τώρα θα με ακούει. Λοιπόν, αύριο παιχνίδια για του ομίλου. 2-0 η City εντωμεταξύ επίση. Εντάξει, ο Φιλοφόντεν. Ή αλλιώ ο Ποκοπίκο. Που λέμε πάλι σε αυτό. Ποκοπίκο. Καλό. Ναι. Καλό. Καλό. Του ταιριάζει. Η αδυναμία του κυρίου Γιάννη. Του ταιριάζει, ναι. Λοιπόν, και αύριο λοιπόν έχουμε παιχνίδια για τους ομίλους A, B, C και D. Mm-hmm. Ωραία. Τους τέσσερις πρώτους δηλαδή. Πάμε να δούμε τι γίνεται σε αυτούς τους ομίλους αυτή τη στιγμή μετά τα τρία πρώτα παιχνίδια. Στον πρώτο όμιλο, Bayern 9, Γαλατά Σαράι 4, Manchester United 3 και Κοπενχάγη 1. Mm-hmm. Εντάξει, mm-hmm, είμαστε με τη βαθμολογία. Ναι. Ωραία. Τα παιχνίδια αύριο είναι Κοπενχάγη Manchester United. Θα πω άσου σου. Ήθελα να το τολμήσω τώρα, μόνο θα το τολμήσω. Αν δεν τολμούσα εγώ πρώτος, τι θα τολμούσε να κάνεις. Θα πεις διπλό πάλι, Χάρη Μαγκουάερ, ισοτήρα. Πληγώνω καλούς φίλους που την πονάνε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι, ρε, εντάξει, όλοι έχουμε φίλους που την πονάνε. Τι να κάνουμε, αυτή τους πονάει πρώτος, δεν την πονάμε εμείς. Φανταστείτε πόσα χρόνια έπρεπε να περάσουν για να φτάσουμε στο σημείο, ναι, σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο να δώσουμε χωρίς δεύτερη σκέψη το παιχνίδι Κοπενχάγη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άσο. Ναι. Τρομερό, έτσι. Είναι τρομερό. Τι να κάνουμε. Εντάξει, εγώ θα αποχή, δεν μπορώ. Πονάει η καρδιά μου. Πονάει η καρδιά μου. Θα αποχή. Λοιπόν, γκόλο Μωράτα 2-0 η Ατλέτικο Μαδρίτη στη Σέλτικ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Το δεύτερο παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο είναι Μπάγερν Γαλατά Σαράι. Θα είναι άσος. Θα είναι άσος. Ο Κέιν με το ξενοδοχείο θα κάνει. Ο Κέιν δεν ξεκουνάει από το ξενοδοχείο που να του βρουν τη Βίλα Γαλήνη.
στην Αγράμπελη που, λέγα, που έλεγε η Άννα Κολόσπιτο θα παίζει κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν κουνάει. Κοροϊδό είναι. Σου λέει, εγώ πληρώνω. Πιστεύω, πιστεύω θα βάλει τη Φαμελιά με rotation να λένε δεν μα αρέσει. Αυτό σπίτι δεν μ' αρέσει τα λεωκίνη. Θα το άλλο σπίτι σας, δεν αρέσει στη, στην κυρά. Τα παιδιά δεν βολεύονται. και θα έχουν ένα, νομίζει να ψάχνει. Πόσοι μεσίτες θα ψάχνουν τώρα για σπίτι στο γκέιν, τώρα προμήθεια μεγάλη. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ό,τι και να είναι 1,1 εκατομμύρια που βγαίνει αυτό το δωμάτιο που μένει για να μένει όλο το χρόνο, δεν θα κάνει το νίκη. Ναι. Δεν θα κάνει το νίκη. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στον δεύτερο όμιλο. Βαθμολογία μετά από τρία παιχνίδια. Arsenal 6, Lens 5, Σεβίλη 2, PSV 2. Ναι. Οκ, okay, μυστήριος όμιλος. Ναι. Και τα παιχνίδια αύριο είναι Arsenal Σεβίλη. Θα είναι άσος. Θα είναι χ. Θα είναι χ, ναι. Θα είναι χ. Καλά, παιδιά μου, εντάξει. Εδώ θα είμαστε και αύριο. Είναι σκληρή παλιό. Το είναι σκληρή, είναι τραγούδι του Τάκη Αντωνιάδη. Έτσι, διασκευή του The Look. Μην μπερδευόμαστε. Καλά, εντάξει. Εδώ θα είμαστε αύριο, παιδιά μου, θα τα πούμε. Και PSV Lens. Θα είναι χ επίσης. Θα είναι άσος και αυτό. Θα είναι άσος μεταματωμένος, αλλά φάνε. Ξέρετε την αγάπη που έχω στην PSV. Δεν τη βλέπω. Δεν, παιδιά, δεν μπορούνε, δεν μπορούν. Αυτό το παιχνίδι θα το πάρει. Δεν μπορούν τα παλικάρια. Αυτό το παιχνίδι. Καλά, δεν πάρουν αυτό, δεν θα πάρουν κανένα άλλο στον όμιλο. Δηλαδή, να πάρουν ένα στον όμιλο, είναι αυτό. Αυτό. Ναι, είναι η αλήθεια. Όντως. Αυτό ναι. Αυτό ναι. Οκ. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τελειώνω τα μίχρονα σιγά σιγά, θα τα πούμε σε λίγο. Τα έχουμε, τα έχουμε, όχι. Τα έχουμε. Ε? Τα έχουμε. Τα έχουμε, ναι. Λοιπόν, ημίχρονα, τα πούμε πριν συνεχίσουμε. Στον πέμπτο όμιλο, Ατλέτικο Μαδρίτη Σέλτικ 2-0 και Λάτσιο Φέινορτ 1-0. Στον έκτο όμιλο, Μίλαν Παρί 1-1. Θυμίζουμε νωρίτερα τελικό το Ντόρτμουντ Νιουκάστλ 2-0. Στον έβδομο όμιλο, ημίχρονο, Μάντσεστερ Σίτι Γιάνγκ Μπόις 2-0 και Ερυθρός Αστέρας Λειψία 0-1. Και στον όγδοο όμιλο, ημίχρονο, Πόρτο Αντβέρπ 1-0 και νωρίτερα τελικό Σαχτάρ Μπαρσελόνα 1-0. Λοιπόν, πάμε στον τρίτο όμιλο. Στον τρίτο όμιλο έχουμε τη Ρεάλ στους 9, την Νάπολη στους 6, την Μπράγκα στους 3 και την Ουνιόν Βερολίνου χωρίς βαθμό. Ναι. Καλά μέχρι εδώ. Πολύ καλά. Μέχρι εδώ καλά. Πάμε στα παιχνίδια. Τα παιχνίδια τα αυριανά είναι Νάπολη Ουνιόν Βερολίνου άσος και Ρεάλ Μαδρίτης Μπράγκα άσος. Πολύ ωραία. Να έχουμε κάτι άλλο πολύ να καλά, πούμε. Πολύ καλά. Όχι, δεν έχουμε. Λοιπόν, και κλείνουμε με τον τέταρτο όμιλο. Στον οποίο έχουμε τη Real Sociedad στους 7, την Inter επίσης στους 7, την Salzburg στους 3 και την Benfica, την απογοητευτικότατη Benfica, χωρίς βαθμό και χωρίς γκολ μέχρι στιγμής σε τρία παιχνίδια στον όμιλο. Και τα μάτς αύριο είναι Real Sociedad Benfica και είναι άσος. Συμφωνούμε. Κύριε Κούλη. Είναι άσος. Και Salzburg Inter. Salzburg Inter. Μυστήριο μάτς αυτό. Αρκετό χ, αλλά και διπλό βλέπω εγώ, πρέπει να πω. Σας αφήνω να πείτε για να πω τελευταίος. Χ. Άσος. Oh. Άσος. Με τη δύναμη της Red Bull. Άσος. Απέκτησες αυστριακή υπηκότητα ξαφνικά. Άσος. Τι έγινε, τι άνσλους ήταν αυτό. Με την άβρα του Ανδρέας του Ιμασίτς. Του Τόνι του Πόλστερ. Του Φριζενμπίχλερ. Του Προχάτσκα. Καλύτερο. Σεβίλη. Ε? Αυστριακός δεν είναι, ρε Ζικούλη. Τώρα τι πάει να πει. Η ζωή ήταν Σεβίλη, δε. Τι πάει να πει Σεβίλη και τέτοια. Αυστριακός δεν είναι. Με ποιο εθνόσημο έπαιζε ο κύριος Πόλστερ, δηλαδή. Τι να λέμε τώρα. Κάτω τώρα και εσύ με τα εθνόσημα, τώρα μην το κάνουμε θέμα με τα εθνόσημα. Εντάξει τώρα με τα εθνόσημα. Και ο Σακύρη, πες με την Ελβετία. Τι θες να κάνουμε τώρα δηλαδή με τα εθνόσημα. Φαγωθήκατε με τα εθνόσημα. Σακύρη, α. Σακύρη, α. Λοιπόν, άσος για τη μεγάλη Ζάλσμπουργκ, λέω. Έχει μια ξαφνική πίστη στη τωρινή. Ναι. Δηλαδή. Έχα μια επίφανη. Ναι. Ναι. Οκ. Okay. Όχι, δεν θα τα δώσει το Λάσο. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ό,τι γουστάρουμε θα κάνουμε. Ό,τι δεν θα δώσαμε Λάσο. Καταρχάς δεν τα δώσαμε Λάσο. Ποιος σου είπε ότι τα δώσαμε Λάσο, δηλαδή. Και άμα το κάναμε, δηλαδή, τι θα σήμαινε επίσης αυτό. Ότι τι, ότι είμαστε αναξιόπιστοι. Ναι, είναι η απάντηση.
Σταματήστε ότι κάνετε και εσύ και επί του πιεστηρίου. Ναι. Απολύθηκε από την άλλη τη ΧΑΤ ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Τον πήρανε χαμπάρι ακόμα και εκεί. Ακόμα και εκεί τον πήρανε χαμπάρι. Τι έχει με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο? Να σου πω κάτι. Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, όταν με το που διαμορφώνει το ρόστερ, γυρίζει και μου λέει: α, δεν μου κάνει Μπεντζεμά. Εντάξει, ρε εσύ, ας πούμε. Δηλαδή, τι να έχω, έχει αυτό με το ποδόσφαιρο. Ναι. Άμα δηλαδή σου φέρνει τον Μπεντζεμά και λες με το. Δεν μου κάνει. Διαφέρεται μάλλον. Πόσα ψωμιά να έχει ακόμα στην ομάδα. Ναι. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Δεν μου ταιριάζει το ποδόσφαιρο που παίζω. Και εδώ έρχεται η ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Τι ακριβώς ποδόσφαιρο παίζεις, Νούνο Εσπίριτο Σάντο? Γιατί ναι, τόσα χρόνια δεν μου καταλάβει. Δηλαδή, ποια είναι η τόσο κατασταλαγμένη ποδοσφαιρική σου φιλοσοφία που δεν σου κολλάει ο Μπεντζεμά και δεν μπορεί να την προσαρμόσει με τέτοιον τρόπο ώστε να αξιοποιήσει τον Μπεντζεμά που ο καλός Θεός και τα καλά πετροδολάρια το φέρα στην ομάδα σου? Ναι. Και μπάσε τόσο, εντάξει, πήρες ένα πρωτάθλημα με την Άλτη Χατ, δηλαδή αυτό έχεις κάνει, και κάτι με τη Γούλφς εκεί παλιά, δηλαδή τι ακριβώς, ας πούμε, τι ακριβώς ίσως. Μην θυμίσω το πέρασμα από την τότε να μην είχε περάσει ένα φεγγάρι πολύ ένα μαύρο μικρό, φεγγάρι. Μικρό και μαύρο. Και μαύρο φεγγάρι. Μικρό και μαύρο, ναι, ναι, ήταν από την, ναι, από την τότε να ούτε τέσσερις μήνες. Ναι, ναι. Ούτε τέσσερις μήνες. Είχε χάσει τα πέντε από τα πρώτα του 7 μάτσι τότε να μου τέτοιο. Και είχαν φέρει τον Κόντε Αρονάρον. Αν τον αφήναν όμως, θα έπαιρνε μετά, θα έκανε σερί, θα έκανε. Στην Championship, θα έκανε ένα σερί. Στην Championship. Καταπληκτικό. Φοβερό. Και το μεταξύ, δηλαδή, έμεινε στην Άλτη Χάντ με ποιου εγώ παίχτε είχε και φέτος που του φέρανε Καντέ, Φαμπίνιο, Μπενζεμά. Ναι. Κατάφερε. Δεν του κάνουν. Του κάνει ο Μοχάμεντ, ο. Τι να πω. Σεμπέλια και ο Μαχμούτ. Και ο Τεμπέλια. Ναι, δεν του κάνει ο Μπεντζεμά και ο Καντέ και ο Φαμπίνιο. Τι να πει. Τι να πει, ξέρω εγώ. Τι να πει τώρα για αυτόν τον άνθρωπο. Τι να πει, σε πάση περιπτώσει. Όπω τι να πει, συγγνώμη κιόλα, τι να πει για αυτό που έπαθε ο Κάρλο Ζαμπράνο. Το θυμάστε τον αγαπημένο Κάρλο Ζαμπράνο που είχε περάσει από την Παοκάρα. Ναι. Τον Περουβιανό αμυντικό, αυτό το ψιλοντούκι. Αυτός λοιπόν τώρα παίζει στην πατρίδα του, τέλος πάντων, και έχουμε τελικό Περουβιανού πρωταθλήματος ανάμεσα στην Αλιάνσα Λίμα και την Ουνιβερσιτάριο Ντεπόρτες, και οι οπαδοί της δεύτερης του στείλαν σπίτι του, του Ζαμπράνο, υπάρχει και φωτογραφία, μπορείτε να δείτε στο ίντερνετ, ένα επικίδιο στεφάνι. Ναι. Στο οποίο του γράψαν πάνω, γράφει πάνω, για το κάθαρμα Κάρλος Ζαμπράνο, και από κάτω την ονομασία του North Trends που είναι η οργανωμένη. Δηλαδή κανονικά με υπογραφή. Έτσι. Τι τους έκαμε? Τι να σου πω. Ότι κάτι τους έκανε δεν μπορώ να το πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Αν τους έκανε κάτι δεν τους έκανε. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα τι είναι να σου έρχεται επικίδιο στεφάνι σπίτι. Από οργανωμένους. Κιόλας, και με την υπογραφή του. Δηλαδή, τύπου στο στέλνουμε και δεν φοβόμαστε κιόλας να το υπογράψουμε. Ποιοι είμαστε. Είναι λίγο ερχόμαστε η φάση, έτσι. Είναι λίγο άσχημο. Είναι λίγο σοκαριστικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως σοκαριστική είναι, και απορώ πώς είπε να περάσει τόσο καιρό. Έδωσε νέα κατάθεση. Μάλλον βγήκε να κρύβει στη δημοσιότητα ένα απόσπασμα της κατάθεσης της κοπέλας που έχει κατηγορήσει τον Ντανιάλ, που έχει σεξουαλική επίθεση. Ναι, έχουν περάσει 10 μήνες. 10 μήνες τώρα. Ο Ντανιάλ, θυμίζουμε ότι κινδυνεύει με φυλάκιση μέχρι 10 ετών. Λοιπόν, και απλώς μου κάνει εντύπωση που βγήκε μετά από 10 μήνες. Ναι. Το ξέρεις, έχουμε ακούσει την κοπέλα, είχε καταθέσει, είχαν μαθευτεί αρκετά πράγματα και νομίζαμε ότι okay, είναι έξι, το έχει περιγράψει όλο. Δηλαδή αυτό είναι. Το περιέγραψε, το είπε, το είπε αναλυτικά, το μάθαμε και ήταν αυτό. Υπήρχαν και πράγματα παραπάνω, γιατί λέει η κοπέλα στην κατάθεσή της, το κομμάτι αυτό που βγήκε στη δημοσιότητα, ότι τέλος πάντων της είπε να τον ακολουθήσει, ότι φτάσαμε κάπου, υπήρχε μια πόρτα να ξαμπήκα μέσα, μια μικροσκοπική τουαλέτα. Εγώ του έλεγα, λέει, πρέπει να φύγω. Το θυμάμαι, λέει, μου σηκώνει το φόρμα και με βάζει να καθίσω πάνω του και άρχισε να μου λέει πολλά πράγματα. Και εκείνη τη στιγμή αντιστάθηκα, αλλά με χτύπησε στο γόνατο. Συνέχισα να απομακρύνομαι, λέει, μέχρι που με έπιασε από το λαιμό και άρχισε να με χαστούκίζει. Ναι. Το οποίο ήταν ένα πράγμα που δεν το γνωρίζαμε από τις προηγούμενες καταθέσεις της. Δεν ξέρω δηλαδή. Δεν ξέρω πραγματικά αυτήν την ιστορία. Δηλαδή, λες και κάθε μέρα που περνάει, ξέρεις, μαθαίνουμε όλο και χειρότερα.
για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κάπου εδώ σταματάτε να στέλνετε μηνύματα για το, για τη διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι της, της ΑΕΚ, και νομίζω ότι είναι η ώρα να το, να το κληρώσουμε το, το εισιτήριο που είναι, να το πούμε και γιατί και από ό,τι είναι το παιχνίδι, ΑΕΚ Λαμία, Κυριακή 12 Νοεμβρίου στις 7.30 στην ΟΠΑΠ Αρένα, και ακολουθεί αμέσως μετά μπαίνοντας δεύτερο και άλλο ένα διπλό εισιτήριο. Οπότε κύριε Κούλη, παρακαλώ, πείτε μας μία ώρα μεταξύ 22 και 43 και 22 και 58. 22 και 49. 22 και 49. 22 και 49. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Μουρατίδης, με κινητό που τελειώνει σε 2.56. Ο κύριος Γιώργος Μουρατίδης με κινητό που τελειώνει σε 2.56 είναι ο νικητής. Κερδίζει λοιπόν την πρόσκληση διπλή για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λαμία, Κυριακή 12 Νοεμβρίου 7.30 στην ΟΠΑΠ Αρένα. Περιμένουμε να ξεκινήσουμε τα δεύτερα ημίχρονα στα παιχνίδια του Champions League. Η ώρα έχει φτάσει επίσης 11. Μένετε συντονισμένοι ότι έχουμε και άλλη μια διπλή πρόσκληση αμέσως μετά. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη φάγα και μπήκαμε με 2 γκολ στο, στα δεύτερα ημίχρονα που έχουν ξεκινήσει στο, στο Champions League. Το ένα γκολ το σημείωσε η City, εντάξει, ψηλοαδιάφορα, έκανε το παιχνίδι με την, με την Young Boys 3-0, επειδή Young Boys παίζει και με 10. Εντάξει, δεύτερο γκολ του Haaland, οπότε μπορούμε να δούμε κανένα φαινόμενο Bayern τώρα εδώ πέρα, να σταματήσει στα, ξέρω, στα 7, ας πούμε, ο δείχτης σκορ. Το σημαντικό όμως γκολ, το πρώτο σημαντικό γκολ δεύτερο ημιχρόνου, το σκοράρει ο Olivier Giroud και η Μίλαν γυρίζει το παιχνίδι με την Παρί. Και είναι πλέον 2-1. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι αν γίνει ο όμιλος ρόιδο, θα γίνει ρόιδο. Αλλά στην πραγματικότητα το νέο του Champions League, όπως έχει βγει και στο site του Sport FM, είναι η είδηση ότι ο Μαέντα έγινε ο πρώτος Ιάπωνας που αποβάλλεται στο Champions League. Είναι στο μάτς της Celtic με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ναι. Αποβλήθηκε μέσω VAR για επικίνδυνο μαρκάρισμα στο, στο παιχνίδι. Έχουν μεσολαβήσει 250 συμμετοχές ποδοσφαιριστών από την Ιαπωνία χωρίς κόκκινη κάρτα, και ο Μαέντα έγινε ο πρώτος Ιάπωνας που αποβάλλεται σε αγώνα Champions League, και βλέπω να έχουμε σε πούκου. Αυτό θέλω να πω. Να μην το ελπίζω, να μην το πάρει βαριά και να μην τον, να μην τον κράξουν πολύ, γιατί οι Ιάπωνες αν τα παίρνουν, να πάρουν βαριά, τα παίρνουν πολύ βαριά αυτά. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά, Μαέντα. Ναι. Μην, ναι, μην κάνεις έτσι. Ναι, μην χαλιέσαι, μην χαλιέσαι. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε να πούμε δύο πράγματα. Το πρώτο, θυμίζουμε, επειδή η ώρα είναι, είναι ώρα δύσκολη, είναι ώρα περασμένη, είναι ώρα για πίτσα, είναι ώρα για μασαμπούκα, είναι όλα αυτά τα πράγματα, ότι η Λαρτιτζιάνο γιορτάζει 30 χρόνια και γι' αυτό το λόγο μας προσφέρει, σας προσφέρει σε όλους την Chicago Style Deep Dish Pizza, η οποία είναι, μιλάμε για αυθεντική Chicago Style συνταγή, για χειροποίητη βουτυρά τη ζύμη, για έξτρα ύψος στο στεφάνι, για τριπλάσιο κρεμμόδες τυρί, για τρεις γεύσεις μαργαρίτα, πεπερώνι, καρμπονάρα. Αμέ, αμέ. Λοιπόν, ένα, πάνω από ένα κιλό απόλαυσης σε μία μόνο πίτσα. Δηλαδή, δεν μπορώ να πεις ότι πήρα μια πίτσα, δεν χόρτασα. Χόρτασες. Είναι ένα κιλό, χόρτασες. Δηλαδή, και όχι μόνος, και για άλλη χόρτασες. Ναι, μετά, άμα δεν χόρτασες, έχεις ταινία μετά. Να πάω να το κοιτάξεις. Ναι. Λοιπόν, και είτε μέσω του lartigiano.gr είτε στο Lartigiano app μπορείτε να παραγγείλετε την, την πίτσα αυτή, και με κάθε παραγγελία της συγκεκριμένης πίτσας μπαίνετε στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Σικάγο. Βεβαίως. Και αυτό είναι το ένα πράγμα που κάνουμε. Σας τάξαμε προσκλησούλες, προσκλησούλες δυνατές, προσκλησούλες ροδοψημένες, προσκλησούλες τις οποίες προσφέρει στοίχημαν για το παιχνίδι ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Παναθηναϊκό. Ενδέκατη αγωνιστική, θυμίζουμε και αυτό. Κυριακή 12 Νοεμβρίου στις 9.30 το βράδυ. Θυμίζουμε, θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Κεσαριανής το παιχνίδι. Έτσι. Έχει αλλάξει έδρα λόγω εργασιών στο Χλωτάπιτα της Λεωφόρου, οπότε αποφάσισε η Super League να αλλάξει την έδρα και να γίνει στο πρώτο γύρο εντός έδρας για την Κηφισιά και στο δεύτερο γύρο να γίνει στη Λεωφόρο. Αυτό σημαίνει ότι για το παιχνίδι αυτό, βεβαίως για τη στοίχημαν Super League, ότι στέλνετε μηνύματα από τώρα 23 και 13 μέχρι 23 και 28, γράφετε ονοματεπώνυμο και αριθμό κινητού τηλεφώνου, προϋπόθεση να είστε άνω των 21, και εκείνη την ώρα που θα κάνουμε την κλήρωση θα προκύψει ο τυχερός, θα σας καλέσουμε για να μας δώσετε τον αριθμό ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ το δικό σας και του ανθρώπου που θα σας συνοδεύει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτά. Μάλιστα.
Επειδή είπαμε πριν για τις ράβδους χρυσού που πετάξανε οι της Dortmund μέσα στον αγωνιστικό χώρο και το πανό και αυτά, να πούμε ότι αντίστοιχα ο παλί της Μίλαν πετάγανε δολάρια στον Ντοναρούμα, έτσι. Mm-hmm. Εντάξει, οκ. Okay. Τα έχουμε ξαναδεί. Ναι. Είναι η αλήθεια. Κλασικά, δολάρια με τη φάτσα του Ντοναρούμα πάνω. Οκ. Okay. Θα το περίμενε, φαντάζομαι, ο Ντοναρούμα. Ξέρεις. Δεν ήταν ότι θα του ήρθε και ραβνούσε νεφρία, ας το πούμε, στη φάση του. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θα το ξεπεράσει, φαντάζομαι. Φαντάζομαι θα το ξεπεράσει. Να ξέρω τον Αρούμα, δεν σου φαίνεται ότι είναι ο πιο ψηλός τερματοφύλακας που υπάρχει? Ναι. Δεν είναι. Όμως. Ναι, δεν είναι προφανώς. Είναι επειδή είναι και ογκώδης, δεν νομίζω είναι μόνο ψηλός. Ψηλότερος είναι πρέπει να είναι ο Όμπλακ. Ο πρέπει να είναι δίμετρος, αλλά ο Ντοναρούμα επειδή είναι τόσο πολύ σωματώδης, ναι, σου φαίνεται, πώς το λένε, τεράστιος. Επίσης ο Ντοναρούμα δεν φαίνεται για, ξέρω εγώ πώς είναι, 25 χρόνων, μοιάζει για 30 πλάς όταν το βλέπεις. Ναι, ναι, αλήθεια είναι. Όπως ήταν, ας πούμε, ο Σμάχελ, πάρα πολύ, ναι, σωματώδης. Αντίστοιχα, εντάξει, όχι δεν ήταν κοντός, είναι 91 ήταν ο Σμάχελ, έτσι, mm-hmm, αλλά φαινόταν και παιδί μου, παραπάνω, ναι, τεράστιος. Αντίστοιχα, η κοντοί τερματοφύλακες, οι οποίοι δεν έχουν και όγκο, φαίνονται ακόμη πιο κοντοί. Όχι Γκίτα, καλή ώρα. Ναι. Ο οποίος ήταν 75. Ναι. Ο Χόρχιο Κάμπος. Mm-hmm. Το θυμόμαστε. Του πείτε μάλιστα και ίνδαλμα, όχι Γκίτα. Ναι. Ο οποίος ήταν επίσης 75. Στα καθημάς, ο Χρήστος Ορβανίτης, ας πούμε, ναι, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Δεν ήταν ψηλός. Ούτε ο Θεολόγης Παπαδόπουλος, ας πούμε, ήταν. Και επειδή δεν ήταν και ιδιαίτερος ο κόντος, φαινόταν, ξέρεις, πιο. Ο Κέιλορ Νάβας, τι ύψος έχει? Έχει ένα 85. Ο Κέιλορ Νάβας πρέπει να είναι τόσο. Πρέπει να είναι τόσο. Θα το δω αμέσως. Θα το δω αμέσως για τον. Το μνημονεύσαμε κιόλας στην αρχή της εκπομπής. Για τον Κέιλορ. Με την εθνική μας απέναντι με την Κωνσταρίκα. Ναι. Με, ναι, την Κωνσταρίκα ή με την Κασκαρίκα, για να κάνουμε μια σύνδεση επίσης με την αρχή της εκπομπής και την Κασκαρίκα. Είναι ακριβώς 1,85. Μάλιστα. Είναι ακριβώς 1,85. Πώς τον πέτυχες έτσι? Θυμόμουν ότι είναι κάπου εκεί γύρω, ναι. Λοιπόν, ίσως ο πιο αδικημένος τερματοφύλακας της γενιάς του Κέιλορ Νάβας. Πραγματικά δηλαδή. Ρε εσύ, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Γιατί αδικημένος ως προς τι? Ως προς το εξής, ο Κέιλορ Νάβας ήταν καταρχάς σπουδαίος πεναλτάκιας. Όχι μόνο γιατί έπιασε το πέναλτι του Γκέκα, γενικά ήταν ένας πολύ καλός πεναλτάκιας. Ναι. Κατέκτησε, ήταν στα τρία συνεχόμενα Champions League της Real. Ήταν βασικός κρίκος των επιτυχιών αυτών. Ναι. Και όμως συνέχεια ψάχνα για κάτι άλλο. Θυμίζω ότι η μεταγραφή του Ντεχέα ήταν. Δεν έγινε διότι δεν έφτασε το φαξ εγκαίρως στο τέλος του μεταγραφών. Ναι, 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 ισχύει. Δηλαδή ψάχνανε τώρα που το ακούμε τώρα και γελάμε για τον Τεχέα, έτσι. Ναι. Τότε δεν ήταν για γέλια, ήταν ο Τεχέα, θεωρούνταν σοβαρή περίπτωση θερματοφύλακα. Mm-hmm. Τώρα είναι ένας θερματοφύλακας χωρίς ομάδα. Ναι. Δεν τους άρεσε, ήταν κοντός στη Ρεάλ. Mm-hmm. Τον είχαν πάρει δηλαδή. Ναι. Δεν τους άρεσε, ήταν κοντός. Είχε την ατυχία να είναι Κωνσταρικανός, δεν πουλάγε, δεν ήταν εμπορικός. Αυτό ναι. Αυτό οπότε ναι, του χρεώνουν αυτά. Ήταν και είναι, παρότι έχει μεγαλώσει, ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας. Ξαναλέω, τις τρεις χρονιές που η Real πήρε τα τρία συνεχόμενα Champions League, ήταν πολύ βασικό κομμάτι των επιτυχιών αυτών. Mm. Δηλαδή έπιανε πράγματα απίθανα. Και τελικά, ας πούμε, χωρίς να συντρέχει κάποιος λόγος συγκεκριμένος, δηλαδή δεν είναι ότι πέρασε ντεφορμάρισμα, ότι άρχισε να ρουφάει τα γκολ στον Τεχέα. Mm-hmm. Πήγαν και πήραν τον Κουρτουά. Ναι. Και αναγκαστικά μετά έγινε νούμερο 2 και αναγκαστικά μετά ζήτησε ο άνθρωπος να φύγει, να πάει κάπου να παίζει. Ενώ υπήρξε ένας top τερματοφύλακας στην εποχή του. Ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας στις χρονιές της Ρεάλ, στις χρονιές της ακμής του. Αλήθεια. Δεν, ωστόσο, συνείδηση του κόσμου, ας πούμε, δεν καταχωρήθηκε ποτέ σαν τέτοιος. Δηλαδή για μένα, ας πούμε, σαν τερματοφύλακας είναι πολύ καλύτερος από τον Ter Stegen, ας πούμε. Ο οποίος είναι πολύ πιο εμπορικός και πολύ διαφημισμένος από τον. Για μένα, πολύ καλύτερος τερματοφύλακας ο Κέιλορ Νάβας. Ναι. Προσωπική άποψη. Ναι. Λοιπόν, ναι, ο Μπαρτές, παιδιά, ήταν κοντά. Ένα 80 ο Μπαρτές. Ναι. Ένα 80 ο Μπαρτές. Λοιπόν, υπάρχει το εξής καταπληκτικό. Ο Κέιλορ Νάβας στο Μουντιάλ, mm-hmm, με την Κώστα Ρίκα, mm-hmm, ο Κέιλορ Νάβας του 1,85
ήταν ο ψηλότερος στην τριάδα των θερματοφυλάκων της Κωνσταρίκα. Διότι άλλοι δύο ήταν ο κύριος Πάτρικ Πέμπερτον με ύψος 1,79 και ο κύριος Λιονέλ Μορέιρα με ύψος 1,80. Οπότε λέει, παιδιά, ποιος θα κάτσει δέρμα, ο ψηλός θα κάτσει. Ο ψηλός, αυτός είναι ο ψηλός. Τι θα κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Μάλιστα. Ωραία φάση. Ωραιότατα. Λοιπόν, τι χαναμό το τρίτο γκολ μόλις η Ατλέτικο. Αυτό εντάξει, καλά, καθαρισμένο παιχνίδι με τους Ιωάννους. Ναι, και με 10 παίχτες. Αυτό και με 10 παίχτες η Σέλτικ, οπότε δεν το συζητάμε. Τον ταλέπορο το Χαρτ. Λοιπόν, ο Γκριεσμάν με το δεύτερο του γκολ στη βραδιά κάνει το 3-0. Εντάξει, μια άνετη, εύκολη νίκη για την Ατλέτικο. Είναι αυτή που θα την διατηρήσει στην κορυφή του ομίλου. Σε οποίο όμως θα γίνει χαμούλης, έτσι όπως είναι τα. Α, και ωραίο γκολ, γυριστό, ωραίο. Δες το μία. Ωραίο γκολ. Ωραίο, ναι. Γυριστό. Λοιπόν, αν η Λάτσιο κρατήσει τη νίκη της επί της Φέγενορντ, θα έχουμε όμιλο με Ατλέτικο 8, Λάτσιο 7, Φέγενορντ 6. Mm-hmm. Οπότε και εδώ έχει δρόμο, ωραία. Δηλαδή πιθανώς θα κρυφτεί τελευταία αγωνιστική η ιστορία. Λοιπόν, κάνω γκολ τσεκ γιατί. Για τη σέντρα, αν υπάρχει offside στη σέντρα πριν την μπάσα στον Γκριεσμάν που έκανε το γυριστό. Αν κατάλαβα καλά από το πρώτο replay που είδα. Μάλιστα. Ωραία, οκ, okay, το περιμένουμε. Λοιπόν, σε ένα έτσι εξωαθλητικό αλλά ενδιαφέρον νέο. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να το δείτε, βγήκε τώρα τις τελευταίες, το δεύτερο δεκαήμερο περίπου, και έχει περάσει λίγο ακόμα στα μουγκά. Νομίζω σε λίγο καιρό θα είναι από τα κορυφαία θέματα. Συγγνώμη, γίνονται αλλαγές την ώρα που γίνεται goal check? Γιατί όχι? Νομίζω ότι δεν γίνονται αλλαγές. Αυτό τουλάχιστον είδαμε σε αγώνα της Super League. Ότι μέχρι να ολοκληρωθεί το goal check δεν γίνονται αλλαγές. Γιατί μπορεί ο άλλος να αλλάξει τα πλάνα του προπονητής. Άλλο να είναι 2-0, άλλο να είναι 3-0. Για παράδειγμα. Ναι. Σε αλλαγές. Τέλος πάντων, ναι. Έτσι, απορία. Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, το μέτρησε, έτσι. Ναι. Το μέτρησε 3-0. Προχωράμε. Ωραία. Γιατί η φανέλα του διαιτητή στο Μίλαν πάρει πίσω, γράφει BE referee, δηλαδή να είσαι διαιτητής? Γιατί δεν το γράφει η φανέλα του διαιτητή αυτό το πράγμα? Κάποιο σλόγγαν θα είναι τώρα για τους διαιτητές, φαντάζομαι. Κάτι θα είναι, κάποιο. Μάλιστα, okay. Κάποιο κάλεσμα για νέους διαιτητές ενδεχομένως. Μπορεί τα φυτώρια των διαιτητών να μην γεμίζουν με παιδάκια τα οποία πηγαίνουν και θέλουν να γίνουν διαιτητές. Λέγοντας για διαιτητές. Αξ' τώρα έτυχε, επειδή είδα και κάνα δύο βίντεο πρόσφατα, πιο παλιά βίντεο. Μεγαλώσαμε με μια φουρνιά διαιτητών οι οποίοι ήταν λίγο ασουλούποτοι, λίγο ατσούμπαλοι, λίγο αυστηροί, τύπου Μισελ Βοτρό, ας πούμε, και θυμόμαστε και στις 3-4 τέτοια αρχιτυπικά ονόματα. Όλοι μετά οι διαιτητές εξαφανίστηκαν με το που εμφανίστηκε ο Κολίνα. Εξαφανίστηκε ο Κολίνα και δεν υπήρξε ποτέ κανένας άλλος διαιτητής. Και μετά περάσαμε στην πιο νέα, ας το πούμε, γενιά διαιτητών, τύπου Άντερς Φρίσκ, τους πιο έτσι μοντέρνους διαιτητές. Αν λέτε, βλέποντας τον Κολίνα, έτσι, τον είδα σε ένα βίντεο να διαιτητεύει και σε ένα βίντεο, ένα πολύ ωραίο διαφημιστικό τέλος πάντων, που εμφανίζεται σε ένα 5x5. Το οποίο είναι καλυμμένο και έχουν ετοιμάσει και κάνουν ξημείμενο Champions League. Παίζουν ομάδες κανονικής 5x5 και εμφανίζεται ο Κολίνα μέσα, ας πούμε, να διαιτητεύσει. Ύμνος, Σεντόνια και τέτοια. Είναι πολύ ωραίο διαφημιστικό. Και σκεφτόμουν ότι αυτό πράγμα, ότι μπορεί οι διαιτητές να φύγουν τώρα πιο εντυπωσιακοί, μπορεί να έχουν καλύτερη γνώση στον κανονισμό, λέω εγώ. Σαλίμωνο. Σίγουρα έχουν πολύ καλύτερη φυσική κατάσταση από τους διαιτητές. Ισχύει, ναι. Δηλαδή ακολουθούν πολύ, από πολύ πιο κοντά τις φάσεις και όλα αυτά. Δηλαδή έχουν βελτιωθεί σε αυτό το κομμάτι. Αλλά πραγματικά έχουν περάσει τόσα χρόνια. Νομίζω ότι ο διαιτητής με την πυγμή του Κολίνα δεν θα εμφανιστεί ξανά στο ποδόσφαιρο. Ήταν μοναδική περίπτωση. Ξέρεις, τον βοηθούσε και το φυσικό. Ναι. Δηλαδή το φυσικό. Ναι, αλλά το δεν οποίο ήταν τελικά το φυσικό. Όχι, δεν θα έμενε. Αλλά έχει γράψει τόσο πολύ λόγω του φυσικού που μπορεί να, κάτι για το οποίο τον κορόιδευαν, ας πούμε, όταν ήταν μικρός, και είναι κάτι το οποίο έγινε σήμα κατά τεθέν του και έγινε, εν πάση περιπτώσει, ένα από τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, η όψη του. Και όλη του, όχι μόνο η έλλειψη των μαλλιών, γενικά όλη η όψη του. Ήταν πολύ ψαρωτική, ρε παιδί μου. Ναι, ήταν. Είναι αλήθεια. Και ήταν και ένας διαιτητής ο οποίος σου έδινε την εντύπωση, όσο τον βλέπαμε, εμείς τον βλέπαμε σε ευρωπαϊκούς αγώνες προφανώς, δεν βλέπαμε το ιταλικό, ότι ακόμα και το λάθος του ήταν ανθρώπινο. Δηλαδή, δεν σου έδινε ποτέ την. Ότι είχε δόλο, ότι ήταν ασχετοσύνη, ή ότι, ξέρω εγώ, έχασε τη φάση γιατί δεν βλέπει καλά ή γιατί δεν τρέχει γρήγορα οτιδήποτε. Δηλαδή,
οτιδήποτε μπορεί να έχανε, σου δίνει την εντύπωση ότι άνθρωπος είναι, το έχασε και εν πάση περιπτώσει δεν θα το πατσίσει με ένα άλλο σφύριγμα ανάποδο μετά για να έρθει το πράγμα στην ισορροπία και να πούνε τάφερ, ότι αυτό που έβλεπε αυτό σφύριζε. Και είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάει το παιχνίδι και να έχει ένα διαιτητή τον οποίο πιστεύει ότι δεν θα σε αδικήσει σκόπιμα. Βέβαια. Και ότι αυτό που βλέπει πραγματικά θα το σφυρίξει και θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να βοηθήσει το παιχνίδι. Και νομίζω ότι είναι και από τους διαιτητές στο οποίο πάνω το συμπεριφορικό pattern, να το πούμε έτσι, πάτησε η διαιτησία γενικότερα από εκεί και μετά. Δηλαδή ότι ο διαιτητής δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος έξαλλος. Δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος αγριεμένος, δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος θυμωμένος, γιατί είναι εκεί για ούτε μαλακός όμως. Ναι, ούτε μαλακός. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος να είναι φίλος με τους ποδοσφαιριστές και να αγκαλιάζονται και να κάνουν. Ο Κολίνα δεν ήταν, είχε την απόστασή του. Το πιο άγριο του Κολίνα ήταν το γούρλωμα του ματιού που τον βοηθούσε. Αλλά ο Κολίνα πάντα έβγαζε τις κάρτες ήρεμα και ήταν ήρεμος σε όλα αυτά που έκανε. Και επιβαλόταν και μέσω αυτού. Ναι. Οπότε ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι το θέμα το εξωποδοσφαιρικό, ας το πούμε, το οποίο έχει βγει εδώ και κανένα δεκαήμερο και νομίζω θα απασχολήσει πολύ τον επόμενο καιρό, είναι η χρέωση που ετοιμάζεται να επιβάλλει η Meta, το σε Facebook και Instagram. Έτσι. Πριν το πει, συγγνώμη, θα το πει αμέσως, απλά επειδή είναι λίγα λεπτά. Ναι, για τρία λεπτά. Ναι. Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα με το ονοματεπώνυμό σας και αριθμό κινητού τηλεφώνου για το match τη στοίχημα Super League ανάμεσα σε Κηφισιά και Παναθηναϊκό. Η κλήρωση θα γίνει σε λίγα λεπτά και 28. Προϋπόθεση να είστε όλων των 21 ετών. Η διπλή πρόσκληση προσφορά τη στοίχημα. Αυτό ήθελα να πω. Ναι, πες. Λοιπόν, να το πούμε και γιατί εντάξει, δεν το έχουν διαβάσει και όλοι όσοι μας ακούνε. Να μεταφερθεί και ως πληροφορία ότι η ΜΕΤΑ είπε ότι, παιδιά, επειδή πρέπει να συμμορφωθούμε με εν εξελίξει ευρωπαϊκούς κανονισμούς, μπορείτε να συνεχίσετε τέταρτον κολλιατρικό εντωμεταξύ. Λοιπόν, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Facebook και το Instagram δωρεάν, που θυμίζουμε, μάλιστα είναι και το μεγάλο του σλόγγαν. Ναι, ναι. Is and always be free. Το τέτοιο. Αλλά. Με διαφημίσεις. Ή, εάν δεν θέλετε. Με διαφημίσεις και επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα καταλήξουν σε εταιρείες οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν για να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Αλλά. Αν πληρώσετε 10-12 ευρώ το μήνα αναλόγω στην έκδοση κινητού ή desktop. Έτσι, 10 για desktop, 13 για iOS και Android. Τότε να είστε βέβαιοι ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν προσωπικά σας δεδομένα και ότι δεν θα βλέπετε διαφημίσεις. Είδατε ξαφνικά. Ξαφνικά, πώς, τι κάνουν οι εταιρείες, σου παρουσιάζουν το πρόβλημα και μαζί και τη λύση. Ναι. Τι υπέροχο, τι καταπληκτικό. Και από 1η Μαρτίου του 24, για να το πούμε όλο, θα ισχύει πρόσθετη χρέωση 6 ευρώ το μήνα για τη διαδικτυακή έκδοση και 8 ευρώ το μήνα για πρόσβαση μέσω κινητού και επιπλέον λογαριασμούς. Μην νομίζω ότι θα την κλειδώσουν έτσι, έτσι απλά. Το πρόβλημα της ΜΕΤΑ, που είναι ουσιαστικά τα τερατώδη πρόστιμα που της έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, για διαρροή προσωπικών δεδομένων, για πώληση προσωπικών δεδομένων σε εταιρείες κτλ. Το μετακυλεί στον πελάτη. Δηλαδή σου λέει, για να μην πηγαίνουν τα προσωπικά δεδομένα κάπου αλλού, τα οποία έχει υποχρέωση η ίδια εταιρεία να μην τα δίνει κάπου αλλού, πρέπει να πληρώνεις. Διαφορετικά, εγώ θα βγάλω τα προστήματα που μου έχω στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ποιον, από το κορόιδο εσένα. Το κορόιδο, βέβαια. Είναι τρομερό, δηλαδή. Είναι τρομερό. Αυτό που κάνει ο Μάσκ με το πρώην Twitter και νυν X, και αυτό που κάνει τώρα ο Ζούκεμπεργκ με το Facebook και το Instagram, γιατί είναι και για τα δύο αυτά. Ναι. Τις δύο πλατφόρμες αυτές. Είναι σαν να διώχνουν τον κόσμο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να το σπρώχνουν κάπου αλλού. Ναι. Είναι τρομερό αυτό που κάνουν. Δηλαδή, είναι πυροβολισμός στα γόνατά τους. Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Τουλάχιστον ξέρω γιατί σε YouTube υπάρχει κάπως επίσης αυτή η λογική. Θυμάμαι ότι μας στέλνανε και εδώ κάποια μηνύματα ότι μπορείς, όχι ότι πληρώνεις, αλλά ότι επειδή πια οι διαφημίσεις είναι αλήθεια, ότι νομίζω το έχουμε παρατηρήσει. Εγώ το έχω παρατηρήσει τον τελευταίο χρόνο πάρα πολύ. Οι διαφημίσεις έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο. Ναι, δηλαδή και σε διάρκεια και, και σε ποσότητα. Βεβαίως. Οπότε κάποιοι, ας πούμε, ψάχνουν τρόπους στο YouTube, τους θυμάμαι, μας στέλνουν ότι άμα πας να μπεις κάπως από πορτογαλικό, λογαριασμό. Βάζεις μια κάτι διεύθυνση τέλος πάντων και δεν σου βγάζει, ναι. Εντάξει. Ενδεχομένως να υπάρξουν και τέτοια πράγματα για το Facebook και το Instagram, αλλά ξέρετε ότι τελικά θα γίνει αυτό που η Meta θα αποφασίσει να γίνει. Και σε κάποια φάση θα γίνει και ολικά. Θα σου βάλουν πια τόσες διαφήμισεις, θα σου πούνε ρε φίλε, τηλεόραση. Το κάναμε και χειρότερα από τηλεόραση. Ναι. Και εδώ πέρα πλήρωσέ μας να έχεις την υγεία σου. Δηλαδή σε θύσαμε καλά-καλά.
τώρα και τώρα πλήρωσε για να έχει την υγεία σου και δεν μπορούμε να κάνουμε. Α, γιατί είναι η κακή Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν φταίει, μάλλον. Λίγα για την Ούρσουλα. Ναι. Συγγνώμη. Βασανάκι μεγάλο. Συγγνώμη, κύριε. Τώρα που λες για YouTube, θύμισε μου είτε στο επόμενο ημέρο στην αρχή για λίγο, είτε μια άλλη μέρα, να συζητήσουμε για ένα φοβερό τύπο, ένα φοβερό YouTuber, τον Mr. Beast. Ναι. Διάβαζα την ιστορία του. Έτσι, έχει δώσει διάφορα πράγματα. Είναι μια τρομερή περίπτωση ανθρώπου που έχει βγάλει πάρα πολλά εκατομμύρια από το YouTube. Mm-hmm. Και ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα για τον κόσμο. Θα το πούμε αμέσως μετά. Γιατί τώρα πρέπει να κάνουμε την κλήρωση. Είναι 11 και 29. Οπότε, κύριε Κούλη, παρακαλώ, ένα λεπτό για να βγάλουμε τον νικητή από 11 και 13 μέχρι 11 και 29. και 25. Το έχω. Πες το. Ο κύριος Κωνσταντίνος Βάλαρης. Μάστε. Βάλαρης για την ακρίβεια. Λοιπόν, με κινητό που τελειώνει σε 090. Κωνσταντίνος Βάλαρης, όποιο από τα τρία. Με κινητό που τελειώνει σε 090 κερδίζει την πρόσκληση για το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό στο Δημοτικό Στάδιο Κεσαριανής την ερχόμενη Κυριακή. Λοιπόν, αυτά 11:30. Πάμε. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, για το φίλο που λέει ότι και εγώ ρε παιδιά είχα στείλει 11 και 25 μήνυμα, όπως μας τα βγάζει εδώ πέρα, διαλέγουμε το πρώτο από τα μηνύματα που έχουν έρθει στο λεπτό το οποίο κληρώνεται. Ξέρετε, σας έχουμε όλους τα παιδιά μας, δεν κάνουμε διακρίσεις τα παιδιά μας, δεν λέμε αυτό το παιδάκι θέλουμε ένα του άλλου. Ό,τι μας βγάλει εδώ στα μηνύματα ως πρώτο στο λεπτό το οποίο λέει ο Κυριάκος εμπροκειμένως σήμερα, αυτό λέμε. Δεν κάνουμε έξτρα κλήρωση δηλαδή μετά για τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν στείλει όλοι και 25 για να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Τα πες καλά. Ναι. Ο Κέστορ λέει υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που λένε κατανόηση, κατάθεση. Αυτοί που λένε να καταλαβαίνεις, να καταθέτεις. Και ο Βαϊμάκης που λέει κανόηση, κάθεση. Ναι. Τρίλεμα τον Καφού Φάιτες. Νικολογιάννη ρεπορτάζ του χρόνου πάλι ο Χουάντσο. Περώτη στην μπάλα μέτριος και άριστος στο κάντσο. Ή αδικημένος ήταν και ο Φράνκο ο Κωνσταντζο. Καλό, καλό. Αν ο Ρίλος ήταν κάποια ταινία του ελληνικού κινηματογράφου, θα ήταν το Απόντες του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Αν και το Γιούργεν Υποκλόπ. Εχθρός Αστέρας Λειψία, πότε έγινε 1-2? Από 0-1. Έγινε 0-2 και μετά 1-2. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. 1-2 λοιπόν αυτό. Για να ακολουθούμε λίγο για το σκορ. Ποιος Ατλέτικο 5-0, το είπαμε. Είπαμε το 4, το 5 δεν το είπαμε. Δεν είπαμε το 5. Έχει το βάσανό της η Βαλεντίνα σου λέει. Δεν είπα για την αρμάδα του Σιμεώνε που ασυλγεί πάνω στην ζώνη που με 10 παίχτες. Ναι. Να... Ένα βάσανό έχεις. Εντάξει. Λοιπόν. Για πάμε. Λοιπόν, και έστω ξαναλέει, αν ο Γκότζος ήταν το μουστάκι του Τσατσέγκο, εσείς είστε το μουστάκι του Βέγκου ως Μπεϊζάνης στο Θα σε κάνω Βασίλισσα. Δεν το θυμάμαι, αλλά ωραίο ακούγεται. Εγώ το θυμάμαι, Α, το θυμάμαι, ναι. Ωραίο. Το θυμάμαι, ναι. Ωραίο αρχοντομούστακο. Ωραίο, ναι. Τι έπαθες? Μπλέξαμε τα μηνύματα νωρίτερα για τις προσκλήσεις και δεν μπορούμε να περάσουμε τις καρτέλες γιατί είναι γεμάτα από μηνύματα, ειδικά από κάποιους από εσάς που το παρακάνατε λίγο και στείλατε πάρα πολλά οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν πειράζει τι να κάνουμε. Ναι, παιδιά, η αποσία του Μπουκουβάλα από τις κληρώσεις είναι μεγάλο πλήγμα, αλλά μεγάλη ψυχή ο φίλος μας ο Ηλίας ο Μπουκουβάλας αφήνει για κανέναν άλλο άνθρωπο να χαρεί. Μεγάλη αλήθεια από τον Λάζαρο Καρότα. Το δυσκολότερο τεστ ευληγησίας για έναν άντρα είναι όταν μπαίνει σε κοινόχρηστη τουαλέτα τη οποία η πόρτα δεν έχει σύρτη. Όλων γιατί άντρα. Ειδικά για άντρα, γιατί η γυναίκα κάθεται και μπορεί κάπως με το χέρι να κοντρολάρει την πόρτα. Ο άντρας που είναι γυρισμένος με πλάτη στην πόρτα. Θέλει με τα κουνάκι. Με πλάτη στην πόρτα. Παίζει με τα κουνάκι. Πρέπει και... να βάλεις χέρι πίσω, και... να σφινώσει πόρτα ή πόδι πίσω. Αυτό λέω, τα κουνάκι. Και σκεφτείτε όλο αυτό με φωτοκύτταρο. Και με κάποιον να σπρώχνει να παίξει για να μπει.
Ο Γιώργος Παρίσι λέει: σε 7 Νοεμβρίου του 1985 αποφυλακίζεται έπειτα από 19 χρόνια ο Ρούμπιν Χάρικιν Κάρτερ, ο οποίος στα 29 του 1966 είχε καταδικαστεί για τριπλό φόνο που δεν είχε κάνει. Ναι, είναι και η γνωστή ταινία, που, το Χάρικιν δηλαδή, που έγινε με τον Ντένζελ Ουάσιγκτον, που δείχνει όλη την ιστορία και πώς τελικά μια ομάδα ακτιβιστών και δικηγόρων επέμεινε για να μπορέσει να βγάλει άκρη για την αθότητά του και αποδείχθηκε πως όντως καταδικάστηκε, γιατί ήταν ένας μαύρος ο οποίος έτυχε να βρίσκεται στο λάθος μέρος στη λάθος στιγμή και του χρεώσαν ένα τριπλό φόνο που δεν είχε κάνει ποτέ. Να. Είναι και ωραία η ταινία. Ναι. Επίσης, ίσως το μόνο πράγμα που καλά είναι το ομώνυμο τραγούδι του Bob Dylan που έγραψε γι' αυτό. Γιατί είναι story of the Hurricane και είναι ένα πράγμα το οποίο πηγαίνει επαναλαμβανόμενα στο ίδιο tempo. Δεν αντέχεις. Έχεις αυτός ο πόνος, δεν σου φεύγει ποτέ. Και το οποίο είναι και κάνα 8 λεπτό το Hurricane. Να σου πω, είναι τραγούδι για DJ που πάει για κατούριμα. Βάζω Hurricane, πάω για κατούριμα, γυρίζω, παίζει ακόμα το Hurricane. Δικαιούται να έχει ο DJ αυτό το τραγούδι. Ίσως όχι το Bob Dylan. Είναι ο Ρίλος ο Κέιλορ Νάβας του ραδιοφώνου, δηλαδή υποτιμημένος δουλευταράς? Όχι, παιδιά. Όχι. Όχι. Είναι πολλά σπουδαία πράγματα ο Παναγιώτης ο Ρίλος, αλλά όχι αυτό. Ένα γκολ στο Μίλαν, ένα πρόβλημα μαζί 3.000. Ένα γκολ, τι όποιος το βάλει. Τι να σου πω τώρα, μάλλον ναι, για να μην διευκρινίζει. Εντάξει, έχει ένα 10 λεπτάκι ακόμα. Ήταν τα κουρέματα των 80's τόσο ανθεκτικά στο χρόνο όσο και οι επίσημα καταγεγραμμένες ώρες εργασίας του Ρίλου? Όχι πολλά, αλλά τα θυμόμαστε με νοσταλγία, λέει ο Δημήτρης Εϊναλιτζής. Ντροπή, ντροπή για αυτό το ψευδόνυμο. Ωραίο ωστόσο, αλλά ντροπή κιόλας. Τσεμπέρι και ντεντετέ, γεωργικό φυτοφάρμακο και το πρωί μαζί με τις ψήρες ψόφαγε και το ένα εμεσφαίριο του εγκεφάλου σου, λέει ο Νίκος. Κύριε Κυριακό, θέλετε να περάσετε από το ταπεινό υγρό μου διαμέρισμα να απομεταλαμπαδεύσετε τη μουσική σας παιδεία? Arpand 48192, η Μέγενη του Ντέμπρετσεν. Τι, 6-0 Ατλέτικο? Μάλιστα. Δεν σου είπα θα πάει 7-0 το μάτς. Karma is a bitch, εγώ αυτό έχω να πω μόνο για αυτές τις περιπτώσεις που βρίσκεις τον άλλο με 10 παίχτες τώρα και του βάζεις τον αγώνα στο άλλο. Κάποια στιγμή το κάρμα γυρίζει στη μάπα σου, σε κάποια άλλη στιγμή που δεν το περιμένεις και που έχεις πολύ μεγάλη ανάγκη το αποτέλεσμα. Ναι. Όπως σκόνη, φθυρέξ, τσεμπέρι ολονίκτιο, λούσιμο με πράσινο σαπούνι και ξύδι και χτένισμα με το ψηλό της τσατσάρας για απόλυτο καθάρισμα. Έχει δίκιο. Λέει ο Γιάννης ο ναυτικός, γεννημένος το 69. Έχει δίκιο. Οπότε το έχει ζήσει και παραπάνω. Είναι ο Λουίς Ενρίκε ο Γιάτσεκ Μοχ της Ισπανίας? Λόγω του αγωνιού εννοείς. Αναρωτιέται. Όχι. Ο Ζωζεφίνος ένα Καρερόπουλος. Τι κρατάνε περισσότερο, τα τραγούδια του Ντίλαν ή τα time out στο NBA? Παιδιά, τραγούδια του Ντίλαν. Και τουλάχιστον στα time out στο NBA θα δεις καμιά μαζορέτα να χορεύει, θα δεις κανένα kiss cam, θα δεις κάποιον στην εξέδρα που βλέπει την κάμερα και κάνει τίποτα τρελό. Στα τραγούδια του Ντίλαν είναι μία λούπα βαρεμάρας που γυρίζει και γυρίζει και λες Παναγία μου, τελειώσει κάποιο δίπλα που δείτε. Γιατί κόλλησε η βελόνα, γιατί ακούω το ίδιο πράγμα. Α, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο τραγούδι του Ντίλαν που συνεχίζεται στο ίδιο τέμπο. Χωρίς να ανεβάζει τέμπο, χωρίς να κατεβάζει τέμπο, χωρίς κουπλέ, χωρίς ρεφρέν. Ο Γιώργη είναι υποκλόπ, λέει. Άκουσα κονσέρβα τη χθεσινή εκπομπή το πρωί στη δουλειά και δεν πιστεύω ότι χθες με τα μουστάκια δεν ανέφερε κανένα τον τεράστιο Λουίς Γκουστάβο. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Για τους No Nuts November, λέει 40 εξπερματώσεις το μήνα προλαβαίνουν τον καρκίνο του προστάτη. Θα γίνω ουρολόγος, εγώ και ξέρω. Είναι πάρα πολύ ωραία που θα γίνεις ουρολόγος, αλλά τα ξέρεις αυτά από τώρα, γιατί σημαίνει θα γίνεις ένας λαμπρός επιστήμονας. Ναι. Ο Αλεξάνδρ Ξεκολάροφ αναρωτιέται το εξής. Λέει: αυτό που σε δημόσιε τουαλέτες ενώ έχεις πλύνει τα χέρια σου, πας στο μηχάνημα του στεγνοτήρα χεριών και ξεκινάει όταν τα απομακρύνεις και σταματάει μόλις τα βάζεις από κάτω και στο τέλος σκουπίζεις επάνω σου και βγαίνεις έξω χιλιοβρεγμένος και δικαιολογείς την παρέα σου. Έχει τύχει και σε εσάς. Έχει τύχει σε όλους νομίζω. Έχει τύχει σε όλους. Όταν ο Γάλλος Παναγιώτης Σαχτσίδης κάνει Fight Club στο ράδιο Μοντε Κάρλο, ας έρθει να πουλήσει μαγιά στους Σαουσοβαϊμάκηδες, λέει ο Τζον Τρακτέρι. Mm-hmm.
Ωραίο το κορεό Μάτριξ της Μίλαν, απάντηση στον Μπελμοντό της Παρί. Αλλά ένας Μπατ Σπένσερ δεν θα ήταν πιο ταιριαστός, αν ρωτήκε τον Νολίτο. Ναι. Άμα ρωτάς εμένα, ναι. Ένα. Είχα πάει για πεζοπορία, χάθηκα και βρέθηκα κάποια στιγμή σε ένα γκρεμό. Γυρνώ το βλέμμα πίσω και είδα ανεμογεννήτριες. Μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα. Λέει, η Δαμόκλειος τι να σπάθει. Μάλιστα. Λέει, ευχαριστώ για την ενημέρωση, Παύλα, απάντηση, δεν ξέρω για ποιο πράγμα. Αλλά λέει, μιας και έστειλα να σας πω το μικρό όνομα κοπέλας που είδα την ταυτότητά της. Αλίκη Μαρίνα Μαρκαντία. Το Μαρκαντία είναι μικρό όνομα. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Όχι, επίθετο πρέπει να είναι. Πώς το ξέρω, ο Δημήτρης ο Ζαβαντίας. Πρέπει να είναι μια αντίστοιχη κατάσταση. Εντάξει, αν είναι το μικρό όνομα Αλίκη Μαρίνα, δεν είναι εντυπωσιακό. Αν στο μικρό όνομα είναι η Μαρκαντία, είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, ακούστε τι έχει στείλει ο δικέφαλος Αϊτόρ. Λέει, εμένα η γιαγιά μου μας έβαζε πετρέλαιο ή ινόπνευμα με μαλακτικό μαλλιόν και μας τύλιγε με σακούλα. Όταν ο παππούς... Παιδιά, όχι σακούλα, περίμενε. Γιατί το κεφάλι δεν αναπνέει με τη σακούλα. Περίμενε, με το τσεμπέρι αναπνέει. Όταν ο παππούς πήγαινε να ανάψει τσιγάρο, μας έβαζε από το σπίτι. Σακούλα, παιδιά, επικίνδυνη, γιατί δεν αναπνέει το κεφάλι. Ναι. Ενώ με το τσεμπέρι αναπνέει. Άλλος λέει, με κούρεψε η μάνα μου με τάπερ και ψαλίδι μεγάλο μοδίστρας και μαζί με το μαλλί κόψε και το μισό αυτή και έτρεχε ποτάμι το αίμα. Αχ, 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 αχ. Σκόνη που μπέξει για ψήσεις. Εντάξει, ο καθένας τώρα θυμάται τα ωραία του. Μάλιστα. Είναι η κονσόλα του Ρίλου, είναι αυτή του DJ Βαλεντίνου. Παιδιά, ντροπή. Ντροπή, γιατί ντροπή. Εδώ στην κονσόλα δίνει πόνο, Παναγιώτης. Μην κοιτάτε τώρα που δεν γίνεται συχνά. Ωστόσο, δίνει πόνο. Ντροπή. Ναι, παιδιά, ο Ακτύπης λέει Μαρσέ. Ναι, παιδιά, λέει Μαρσέ. Ναι, ναι. Το ακούσαμε προσεκτικά σε δύο σποτ. Ναι. Είναι Μαρσέ. Δηλαδή, την περασμένη εβδομάδα το αγνοήσαμε, είπαμε ότι έκανε λάθος. Ήταν μια τρέλα της στιγμής, είπαμε. Ήταν μια στιγμή παραφροσύνης. Ναι, ναι. Αλλά δεύτερη είναι φορά. Είναι Μαρσέ. Δεύτερη φορά, ναι. Παιδιά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συγγνώμη τώρα, αλλά προσπαθώ να σλάλω ανάμεσα σε εκατοντάδες μηνύματα. Τι εννοείται, κύριε Κώστα, οι γυναίκες κάθονται. Εσείς δεν κάθεστε, άλλα μας έχετε πει στο παρελθόν. Λέω ότι κανένα καμελτό. Παιδιά, σε δημόσιες τουαλέτες. Ούτε οι γυναίκες δεν κάθονται σε δημόσιες τουαλέτες. Εδώ που τα λέμε, στρώνουν ένα χαλί από χαρτιά πάνω. Σε δημόσιες τουαλέτες. Άλλος στο σπίτι με την ησυχία σου να είσαι, με την άνεσή σου, με την ιδιωτικότητά σου κτλ. Ό,τι θες κάνεις. Σε δημόσιες. 2-0 η Πόρτο την Αντβέρπ. Μάστε. Στα χάσω μέρια. Κάποιος λέει, αυτό που με διαλύει στις τουαλέτες είναι ο διαφορετικός αριθμός νηπτήρων από λεκάνες. Λέει ο Λάζος, γιατί πρέπει να είναι, παιδιά, το ίδιο όμως. Mm-hmm. Ποιος ο λόγος. Πριν ο Πάρτο Λεάλ και κάτω Λοβέρα μου λέει, πριν λίγες μέρες σε πάρκο της Αθήνας άκουσα παιδάκια που έπαιζαν μπάλα να φωνάζουν έτερο, κοντό, ξανθό παιδάκι, λίμπε. Η ομοιότητα με το Λιμπερόπουλο δεν υπήρχε πουθενά. Η εξήγηση ήρθε λίγο μετά όταν η Μίλφ μαμά του τον φώναξε Λιβέριο. Λιβέριο, διάολε. Μάλιστα. Το Λιβέριο Ανδρέτσο πώς το φωνάζαν. Πέρι δεν το φωνάζαν, δεν θυμάμαι εγώ καλά. Δεν το θυμάμαι. Νομίζω Πέρι ήταν το. Δεν το θυμάμαι. Το παρατσούκ. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Τι να σου πω. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα για. Έχουμε μια απάντηση σε ένα χθεσινό ερώτημα. Τη δίνει ο Σινεφίλ Νευστοφίλου που έψαχνα χθες την ελληνική ταινία. Μάλιστα. Λοιπόν, η ταινία είναι κωμωδία του 1980, φίλοι, ελπίζουμε να ακούς, και ονομάζεται Ο Ποδόγυρος. Mm-hmm. Στη σκηνή που περιγράφει ο φίλος, η Έλενα Ναθαναήλ έχει πάει για μια φωτογράφηση στον Αστέρα Βουλιαγμένης και βλέπει τυχαία τον Γιώργο Κάπη, και όχι τον Εξαρχάκο, να έχει δέσει μια πέτρα στο λαιμό και να ετοιμάζεται να αυτοκτονήσει λόγω χρεών. Του λέει ότι αν της δώσει αποκλειστικές φωτογραφίες και συνέντευξη θα τον πληρώσει. Ο Κάπης δέχεται και με τα λεφτά πηγαίνει για φαγητό. Στο υπόλοιπο της ταινίας αναβάλει συνέχεια την αυτοκτονία του ζητώντας ανταλλάγματα, ακόμα και σεξ με την Αθαναήλ. Και τελικά, ας μην κάνουμε spoiler. Ναι, μην κάνουμε spoiler. Η ταινία είναι σπονδυλωτή. Ο φίλος του λέει. Ναι, ρε παιδί, μην κάνουμε spoiler. Η ταινία είναι σπονδυλωτή με διάφορες ιστορίες που διαδραματίζονται ταυτόχρονα στον Αστέρα Βουλιαγμένης και παίζουν η Μάρθα Καραγιάννη,
ο Νίκος Παπαναστασίου, ο Στάθης Ψάλτης, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, η Μάρα Θρασιβουλίδου, η Μέρη Χρονοπούλου και πολλοί ακόμη γνωστοί ηθοποιοί της εποχής. Μάλιστα. Αυτά για τον φίλο που ρώτησε. Αυτό που έλεγα εγώ είναι με το Βουτσά και τη Βαλσάμι που σώζει ο Βουτσά τη Βαλσάμι που θέλει να πέσει στο σειραμές του τρένου. Ναι. Λέει ένας φίλος, λέει δύο μυρωδιές δεν θα ξεχάσω ποτέ. Τη μυρωδιά του γιου όταν γεννήθηκε και εκείνη του αντιψηρικού σαμπουάν. Κύριε Κώστα, το γούστο είναι τελείως υποκειμενικό σίγουρα. Απλά ο Ντίλαν λέει ιστορίες και τραβάει όσο χρειαστεί το τραγούδι. Ναι, παιδιά, οι ιστορίες είναι ωραίες. Σαν τραγούδια δεν είναι ωραίες. Στα δικά μου γούστα τουλάχιστον. Δεν λέω δεν είναι αντικειμενικά. Ο Ντίλαν έχει βραβευτεί ως ποιητής. Νομίζω πήρε και τον Νόμπελ. Ναι. Προφανώς έχει ωραίες ιστορίες να πει. Εμένα με κουράζει αυτό το επαναλαμβανόμενο στα τραγούδια. Καταλαβαίνω την ιστορία που έχει να διηγηθεί. Θα μπορούσε να διηγηθεί με λίγο πιο ενδιαφέροντα τρόπο. Προτείνω. Αλλά τέλος πάντων, σε όσους αρέσει, πολύ καλά κάνει. Εμένα λίγο με ενοχλεί αυτό. Μεγάλη αλήθεια. Όταν σε ένα κάγκουρα ή πιτσιρικά δεν του βγαίνει η σούζα, αυτό σκύβει και γυρίζει το κεφάλι του προς τον πίσω τροχό ή τη μηχανή σαν να τον πρόδωσαν. Η δικιά μου μάνα όποτε κολλάγαμε ψήρες απλά μας έβαζε ένα τραγούδι του Ντίλαν και όταν τελείωνε είχαν πεθάνει. Λέω πιο χάλαντρα κατσικοπόδαρε. Τεράστια αλήθεια από τον Γουνδουλάκη Λαζόπουλο. Όποιος σχηματίζει τρίλισσα, όποιος σχηματίζει την τρίλισσα, η επόμενη γεννησή του είναι να βάλει το Χ και όχι το όμικρον. Ναι. Το πρώτο αυτό που φτιάχνει την τρίλισσα και ξεκινάει. Ξεκινάει με Χ, δεν ξεκινάς με όποτε. Με όμικρον. Με όποτε. Ναι. Όχι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Μάλιστα. Είναι αλήθεια. Είναι ο Γκρεσμάν ο Γάλλος Κατίδης. Όχι, παιδιά. Όχι. Όχι. Όχι, εντάξει. Όχι. Όχι. Sorry κιόλα. Εμένα η γιαγιά μου στην Κρήτη με έλουζε με ρακί, γιατί ως γνωστόν η ρακί τα φτιάχνει όλα. Εντάξει, ρακί είχε, ρακί σου έβαλε. Ναι. Τι να πούμε τώρα δηλαδή. Δεν ήξερε η γιαγιά. Έκανε δουλειά. Αν έκανε δουλειά. Φίλος λέει ότι υπάρχει στη Θεσσαλονίκη οριλά με όνομα Μαλλιαρή Χάρη και μας έχει πει και το δόκτωρ Σκητοτόμο, που στα αρχαία σήμαινε αυτός που κόβει το δέρμα. Ναι. Και είναι ουρολόγος ανδρολόγος. Σκητοτόμος. Μάλιστα. Ωραιότατο. Τελειώνουν τα παιχνίδια σιγά σιγά. Παστάζει Μπολσονάρος, λέει, με όλα αυτά τα περίεργα σχήματα στις πόρτες των ΒΣΕ, στα καφέ και τα μπαρ, ανδρών γενικών, ναι, καταλήγω πάντα σε λάθος δωμάτιο. Ναι, τα έχουν κάνει. Ναι. Τα έχουν μπερδέψει λιγάκι, είναι η αλήθεια. Τα έχουν μπερδέψει και υπάρχουν και μαγαζιά τα οποία τους έχουν όλους μαζί, υποτίθεται γιατί ζούμε στην εποχή που δεν υπάρχουν φύλλα κτλ. Και είναι οι τουαλέτες, ναι, μεικτές ουσιαστικά, είναι στον ίδιο χώρο. Και ο θάλαμος. Λακία είναι αυτή. Και ότι δεν έχουν, ρε παιδί μου, αντρών γυναικών. Είναι όμως όλοι άνθρωποι. Οπότε δεν χρειάζεται να υπάρχει διαχωρισμός αντρών γυναικών, είναι τουαλέτες. Και ο χώρος έξω που είναι νηπτήρες είναι επίσης κοινός. Δεν ξέρω να χαιρόνται πολύ οι κυρίες με αυτή την εξέλιξη. Γιατί οι κυρίες θέλουν και να βαφτούν, θέλουν να φτιάξουν το σουτιέν τους, θέλουν να ανεβάσουν το καλσόν τους, θέλουν να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Okay, η νέα τάση ότι είναι αυτά με τα φύλλα και με τα τέτοια και δεν υπάρχουν. Και όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε προφανώς. Για λόγους που έχουν να κάνουν με την ανατομία, για λόγους που έχουν να κάνουν με τις συνήθειες των ανδρών και γυναικών, ξέρεις, καλό είναι να υπάρχουν ανδρικές και γυναικείς τουαλέτες για να μην έχουμε θέματα αδιακρισίας. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Χωρίς συζήτηση, ναι. Το χ στην αρχή της τρίλισσας είναι κανόνας, δεν είναι κάποιο. Είναι κανόνας να ξεκινάς με χ ο πρώτος που παίζει, αλλά δεν είναι θέμα επιλογής. Σαδαμάνταλος λέει: ο Ρήλος έχει ακυρώσει ραντεβού με γιατρό λέγοντας του γιατρέ δεν μπορώ να έρθω, είμαι άρρωστος. Ο Βουτσάς σώζει τη Βαλσάμι στο Γαμπρός από το Λονδίνο. Την έχει σώσει και ο Βέγκος από τον ηλεκτρικό στο ένας Ξένιας του Παλαβιάρης. Λέω ότι έκανα καμελτόε. Γενικά η Βαλσάμι ήταν πολύ ευάλωτη στις ταινίες. Έπρεπε κάποιος να τη σώζει πάντα. Άλλος λέει: μια άλλη ταινία με Βαλσάμι Εξαρχάκου και Βουτσά λέγεται Ο Γόης του 69 σε δισκιονθεσία Δαλιανίδη. Ωραία. Με τι μάπου σε βεσέ μαγαζιού με τα σήματα Σταυρουδάκι, Βελάκι, Γκούγκλαρα να δω ποιο είναι ποιο. Εντάξει. Οκ. Ωραία. Μου αρέσει γιατί έχουμε μηνυματάκι για τον Κολίνα που τον είχε δει ο καθένα και διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Ο Ίσκο Παρτιζάν λέει το εξή. 3 ώρες και 26 λεπτά. Τόσο διήρκησε η νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε χωρίς διάλειμμα. Περίπου 70 λεπτά παραπάνω από το ΑΕΚ Ολυμπιακός 4-4. Ο χρόνος άφθονος με το περιεχόμενο γνωστό. Φόνοι, αίματα, ιστορίες για άγριους, για λευκούς, για το ΠΕΟΣ γενικά. Για μία ακόμη φορά αυτός ο τεράστιος. Έλα εσύ για το ΠΕΟΣ. Για το ΠΕΟΣ τώρα του Σκορσέζε ταινία.
Τέλος πάντων, ναι, για πες. Για μία ακόμη φορά αυτός ο τεράστιος σκηνοθέτης μας μάγευσε με τη σκηνοθεσία του με την πολύπλοκη ιστορία. Παρένθεση, καταλάβαινες ποιοι είναι πίσω από τους φόνους στο πρώτο μισάριο. Με τη μουσική μου δημιουργεί όσο suspense όσο και ο light. Ναι, κάποτε έκανες ένα taxi driver και μας έδειξε που μπορείς να δημιουργήσεις τέχνη, αλλά φτάνει πια. Γέρασες, πήγαινες σε ένα καφενείο να πεις κανένα τσίπουρο με τον Τενίρο και σταμάτα τις ταινίες. Όλοι εσείς οι νοσταλγοί του κάποτε καλού σκηνοθέτη πηγαίνετε, τον γεράσετε κανένα μεζέ. Παρελθοντολαγνία και νοσταλγία είναι αυτά που κρατάνε ζωντανό τον κύριο στον κόσμο του σινεμά που γενικά περνάει κρίση. Πώς φτάσαμε αυτό εδώ το πράγμα να είναι επιτομή του σύγχρονου κινηματογράφου. Βαρεθήκαμε, περιμένουμε τον Ναπολέοντα μπας και μας ελευθερώσει. Τα είπα και ξαλάφρωσα. Εντάξει. Τα είπες, δεν το έχω δει, αλλά δεν είσαι καθόλου σεβαστικός απέναντι στον. Όχι, δεν είναι, δεν είναι. Στο σπουδαίο δημιουργό, δυστυχώς. Οι γονείς μου με έστελναν τις καλοκαιρινές διακοπές στον παππού που ήταν παπάς. Πρώτο πράγμα που έκανε, με πήγαινε για κούρεμα στον Βοσκό Προβάτων. Δυνατό. Εντάξει, με τη βοήθεια του Θεού κουρευόσουν. Δυνατό. Όμως, με την ευλογία του Θεού. Ναι, ναι, ναι. Δυνατό, δυνατό. Μεγάλη αλήθεια από τον Γκέστορ. Όταν αγοράζεις γυαλιά, σου δίνουν μαζί μαντιλάκι πάνινο ωραίο, χαίρεσαι πολύ και την ευγνωμία το έχεις χάσει και το έχεις ξεχάσει σαν να μην υπήρξε ποτέ. Ναι. Τις περισσότερες φορές, ναι. Αν είναι κάποιο τυχερό και παραμείνει, είναι καθαρά θέμα συγκυριών. Ναι. Okay. Ναι. Όχι, δεν είπα σωτιέν αντί για σωτιέν, παιδιά. Όχι, 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 όχι. Δεν το είπα. Λοιπόν, περιμένουμε μόνο το Μίλαν Παρί να τελειώσει και μόλις τελείωσε. Είμαστε. Οπότε τα έχουμε όλα πλέον τα τελικά και είναι τα εξής. Στον πέμπτο όμιλο, Ατλέτικο Μαδρίτης Σέλτικ 6-0, Λάτσιο Φέγενορτ 1-0. Στον έκτο όμιλο, Μίλαν Παρί 2-1 και νωρίτερα Ντόρτμουντ Νιουκάστελ 2-0. Στον έβδομο όμιλο, Μάντσεστερ Σίτι Γιάνγκ Μπόις 3-0 και Ερυθρός Αστέρας Λειψία 1-2. Και στον όγδοο όμιλο, Πόρτο Αντβέρπ 2-0 και νωρίτερα Σαχτάρ Μπαρτσελώνα 1-0. Αυτά. Ναι. Αν ο Ρίλος ήταν ερωτικό βοήθημα, θα ήταν το Στρεπών. Τροπή. Εκ του ρεπό τροπή. Μέσα. Okay, αυτό μπλοκάρω με λέει ο Σαμάτα Φόξ. Λοιπόν, ο Δήμος από τη Νέα Σμύρνη ρώτησε το ChatGPT. Ο Κωνσταντίνος Βαϊμάκης, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, είναι μύθος της αρνοπότητας. Και το ChatGPT απάντησε. Ο Κωνσταντίνος Βαϊμάκης είναι ένας ραδιοφωνικός παραγωγός και δημοσιογράφος, αλλά δεν είναι μύθος της αρνοπότητας. Ο όρος μύθος της αρνοπότητας συνήθως αναφέρεται σε έννοιες ή πρότυπα που σχετίζονται με την ανδρική φύση, την ανδρική δύναμη ή την αρενοπή συμπεριφορά. Ενώ ο Κωνσταντίνος Βαϊμάκης είναι ένας πραγματικός άνθρωπος και επαγγελματίας στον χώρο του μέσων ενημέρωσης. Κάτι θα ξέρει. Mm-hmm. Κάτι θα ξέρει. Mm-hmm. Εντάξει. Εντάξει. Ο Δήμος ρώτησε επίσης. Γιατί δεν έχω έμπνευση και δεν μπορώ να στείλω έξυπνα τριλήματα στους όσους Βαϊμάκηδες? Και το ChatGPT απάντησε. Η έμπνευση μπορεί να έρχεται και να φεύγει. Για να βρείτε έμπνευση για τριλήματα που να στέλνετε στους όσους Βαϊμάκηδες, μπορείτε να δοκιμάσετε να εξερευνήσετε θέματα που σας ενδιαφέρουν ή να αναζητήσετε έμπνευση από την ιστορία και τον πολιτισμό των Τσάουσου Βαϊμάκηδων. Προσπαθήστε να διαβάσετε περισσότερο για το θέμα και να αναζητήσετε συνδέσεις με τη σύγχρονη ζωή. Συχνά η έμπνευση προκύπτει από την αφιέρωση χρόνου και την προσπάθεια να εξερευνήσετε νέες ιδέες και συνδέσεις. Δεν μπορώ. Δεν μου φαίνεται καν αστείο πια. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Έχω αστράψει και βροντίξει με Νόρα Βαλσάμι στην ταινία με Κωνσταντάρα που κυνηγούσε πιτσιρίκες. Δεν υπογράφω από ντροπή. Καμία ντροπή. Γιατί? Αν ρωτήσεις και πατεράδες και αυτά θα σου πούνε αν μπορούσαν να ανοίξουν στόματα για τις γυναίκες της εποχής εκείνης. Για Νόρα, για Καραγιάννη, για Λάσκαρη, για Βουγιουκλάκη. Για Λάσκαρη. Λάσκαρη. Για πολλές. Ναι, για Λάσκαρη. Για Μέμα Σταθοπούλου, για. Τι να πιάσουμε τώρα. Ναι. Ήταν, είχε και φοβερές γυναίκες. Θα είχαν στενάξει. Για Ρίκα Διαλυνά, για. Φού, χαμός. Χαμός. Ζωζό Σαμπουτζάκη. Πήρανε από τη γόβα τη σαμπάνια οι άντρες, έτσι. Πολλές, αυτό όλο το. Η τόσο χαριτωμένη συνήθεια. Πάντα να πίνει αυτό το παπούτσι του ανθρώπου. Την ποδαρίδα του να πίνει σαμπάνια και το έχουμε σαν. Τη μερακλήλα όμως Κώστα. Εντάξει. Τη μερακλοσύνη τρομερή. Τι να σου πω τώρα. Σπεράτζα Βρανά, τι να πούμε τώρα. Γυναικάρες εποχής εκείνης ασύλληπτες. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν. Όλοι μαζί όλους εσάς. Αύριο Fight Club στις 10. Πάλι με Τσουλού. Βεβαιότατα. Καλή σας νύχτα. Χαίρετε.